Τα δύο τελευταία μαθήματα τα είχαμε αφιερώσει στη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι και τα 100 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι τα γιορτάζουμε, αλλά ουσιαστικά είναι, τα θυμόμαστε, είναι ίσως ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα όλης της ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Είναι ίσως από τα πιο δυσβάσταχτα και γεγονότα που πονάνε, και ακόμα και τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων έχουν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα και να αναπαράγονται αυτές οι ιστορίες οι τραγικές. Αυτό το θέμα της Μικρασιατικής καταστροφής έχει να κάνει με την ιστορική μνήμη, σαφώς. Έχει όμως να κάνει και με τη σύγχρονη πραγματικότητα, εφόσον τα προβλήματα με την άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχουν, και από ό,τι έχω δει, ο πρόεδρος της χώρας αυτής αναφέρεται συχνά πυκνά στη Μικρασιατική καταστροφή, με τρόπο μάλιστα που, πώς να σας πω, δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά, δηλαδή με ένα τελείως απαξιωτικό τρόπο, ότι θα τα ξαναπάθετε, ότι τα κόκαλά σας είναι στον πυθμένα του Αιγαίου, ότι θα έρθουμε νύχτα, ότι δεν θα μας περιμένετε, ότι θα κάνουμε, θα δείξουμε. Βέβαια, αυτό που συνέβη στην Τουρκία δεν είναι καθόλου ευχάριστο και είναι τραγικό. Φαίνεται ότι εκεί τα ρήγματα περνάνε και από τη Συρία. Υπάρχουν και ρήγματα στο Ιράν, που είχαν πέρσι 20.000 νεκρούς κάποιοι σεισμοί. Είναι φοβερά αυτά τα ρήγματα, δίνουν τρομερούς σεισμούς, και αυτά που παθαίνει ο τουρκικός λαός εκεί πέρα είναι όντως να σου δημιουργούν θλίψη και στεναχώρια. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, εύλογο. Βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για να ενισχυθούν οι σεισμόπληκτοι. Καμία αντίρρηση. Η Τουρκία είναι πλούσια χώρα. Δαπανά δισεκατομμύρια για να εξοπλιστεί. Εγώ δεν είδα ένα στρατιώτη, ενώ έχει μονάδες στρατιωτικές μεγάλες εκεί, να πηγαίνει να βοηθούν. Δεν είδα. Και η πληροφόρηση είναι πως αντίστοιχα γίνονται βομβαρδισμοί αυτή την περίοδο σε κουρδικές περιοχές από την τουρκική αεροπορία, από τον τουρκικό στρατό. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση αυτό το πράγμα. Παναλαμβάνω, μπορούσε η Τουρκία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, κυβέρνηση είναι, κυρίαρχο κράτος είναι και έχει υποτίθεται ψηφιστεί από το λαό της. Αλλά αντί να κάνει τεράστια έξοδα και στρατιωτικές δαπάνες, μπορούσε λίγο να μεριμνήσει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αν όντως είναι αυτά που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή κλείνει παρένθεση, διότι ό,τι και να πούμε εμείς, είναι απλώς παρατήρηση και τίποτα άλλο. Σε αυτά που είχαμε πει, αγαπητοί φίλοι, τις δύο τελευταίες φορές για το Μικρασιατικό, για τα λάθη, για τις χαμένες ευκαιρίες, για τα προβλήματα που δημιουργηθήκανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, για τα εσωτερικά θέματα, για τις οικονομικές δυσχέρειες, για τη στάση των συμμάχων, εντός εισαγωγικών των συμμάχων, έτσι, είναι αυτό που λέγανε παλιά, υπάρχει και ο συμμαχικός παράγων. Φάνηκε στη Μικρασία πώς ήταν ο συμμαχικός παράγων. Για τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας ιδιαίτερα, για τα θέματα του εθνικού διχασμού, τα οποία μεταφερθήκανε τη χειρότερη περίοδο και στη χειρότερη περιοχή, έτσι, δηλαδή ο εθνικός διχασμός είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος σοβούσε εδώ και μεταφέρθηκε στη Μικρασία. Δηλαδή, σε ένα στράτευμα μεταφέρθηκε ο εθνικός διχασμός. Ήταν τραγικά αυτά που γίνανε. Και βέβαια το πληρώσαμε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να διευκρινίσουμε κάτι? Έχετε κάποια απορία σε διάφορα θέματα? Βέβαια, μας βλέπουν και άνθρωποι στο διαδίκτυο, αλλά το βασικό μάθημά μας είναι κυρίως εδώ και βέβαια και με τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Δυστυχώς δεν μπορούν να μας ρωτήσουν. Γι' αυτό λέω, αν υπάρχει κάποια απορία που μπορεί να ταυτιστεί, για να απαντήσουμε, αγαπητοί φίλοι, σε αυτά τα θέματα. Ας πούμε, σήμερα θα προχωρούσα λίγο παρακάτω, θα μιλούσα λίγο για την Επανάσταση του 22 και για τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία έχει ενδιαφέρον, διότι είναι η τελευταία συνθήκη
η οποία καθορίζει τα σύνορα της Ελλάδος. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες συνθήκες, να μην πω λάθη, που είναι η συνθήκη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που καθόρισε τα Δωδεκάνησα, έτσι. Αλλά η μορφή και κυρίως η μορφή της Ελλάδος που έχει σχέση με τα Βαλκάνια καθορίζεται στη Συνθήκη της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια συνθήκη η οποία ήρθε να αντικαταστήσει τη Συνθήκη των Σεβρών. Με τη Συνθήκη των Σεβρών, τον Αύγουστο του 20, και με παράλληλη συμφωνία που δόθηκε τότε η Δυτική Θράκη στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, είχε αποφασιστεί στη Συνθήκη του Νεογείου το 19 το Σεπτέμβριο, αλλά η παράδοση της Δυτικής Θράκης έγινε τον Αύγουστο του 20, παράλληλα με τη Συνθήκη των Σεβρών. Η Δυτική Θράκη. Η Δυτική Θράκη ήταν βουλγάρικη και δόθηκε στην Ελλάδα, επειδή η Βουλγαρία, ως γνωστόν, είχε μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς, άργησε να μπει, γι' αυτό και γινόταν διαπραγματεύσεις με τους Εγγλέζους μέχρι το τέλος. Υπήρχε μια πλευρά της βουλγαρικής ηγεσίας που ήθελε η Βουλγαρία να μπει με την Αντάντ και άλλη μια πλευρά που ήθελε να μπει με τους Γερμανούς. Και τελικά μπήκε με τους Γερμανούς. Και πλήρωσε το τίμημα ως ηττημένη και έχασε τη Δυτική Θράκη. Υπήρχε βέβαια μια ρήτρα, ένας όρος στη συνθήκη, νομίζω το άρθρο 48, το οποίο έδινε στη Βουλγαρία κάποια δυνατότητα διόδου στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Διότι με την κατοχή της Δυτικής Θράκης από τους Έλληνες και της Ανατολικής από τους Έλληνες μετά με τη Συνθήκη των Σεβρών, μετά με τους Τούρκους, η Βουλγαρία αποκλείεται από το Αιγαίο. Και η Βουλγαρία και δίπλα Ιουγκοσλαβία, η Σερβία μέχρι τότε, είχαν το πρόβλημα να έχουν μια διέξοδο στο Αιγαίο. Δυστυχώς για αυτούς η παραλία είναι πιασμένη από τους Έλληνες. Τώρα, όσον αφορά την Ανατολική Θράκη, η Συνθήκη των Σεβρών παραχωρεί μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όχι την Κωνσταντινούπολη, στην Ελλάδα. Και η Ανατολική Θράκη εντάσσεται στον εθνικό κορμό. Όσον αφορά την Μικρασία, ένα πολύ μικρό κομμάτι της Μικρασίας, το οποίο κατοικείται από Έλληνες, είναι η περιοχή αυτή του Φυλαετιού της Σμύρνης. Αυτή δίδεται στην Ελλάδα για 5 χρόνια, ουσιαστικά για να προστατεύσει και να επιβάλλει την τάξη και να προστατεύσει τους πληθυσμούς, και στη συνέχεια θα γίνει δημοψήφισμα για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Η Συνθήκη των Σεβρών κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν κυρώθηκε από κανένα άλλο κοινοβούλιο. Δηλαδή, ενώ την υπογράψανε έτσι, μεγάλες δυνάμεις, η Γαλλία, η Αγγλία κτλ. Την υπογράψανε, τη δεχτήκανε, δεν κυρώθηκε από κανένα κοινοβούλιο. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν στον αέρα. Ο Βενιζέλος θεώρησε, ο οποίος ήταν και μεγάλος μάστορα στα διπλωματικά, θεώρησε πως η Συνθήκη των Σεβρών του δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει εμπολής το όνειρο της μεγάλης ιδέας. Βέβαια, ο Βενιζέλος, 2 χρόνια νωρίτερα, στο υπόμνημα που είχε υποβάλει στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο Συμβούλιο των Τεσσάρων, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία, ζητούσε πολύ περισσότερα πράγματα. Είχε το δόγμα της μετάβασης της Ελλάδος εκεί που έχει εθνολογική βάση. Ο Βενιζέλος υπογράμμισε πως η Ελλάς δεν μεταβαίνει εκεί που δεν έχει εθνολογική βάση. Εθνολογική βάση λοιπόν είχε στη Βόρειο Ήπειρο, στην Κύπρο, στο Καστελόριζο, έτσι, η μεν Κύπρο στα αγγλικά χέρια, του Καστελόριζο στα γαλλικά, και σε μια ζώνη στη Θράκη, την Ανατολική Θράκη, και σε μια ζώνη στα παράλια της Μικρασίας, η οποία ξεκινούσε από την Πάνορμο και έφτανε κάτω στη Μάκρη. Δηλαδή όλη η πλευρά της Τουρκίας που βλέπει στο Αιγαίο είχε ζητηθεί από τον Βενιζέλο να ανοίξει στην Ελλάδα. Το θέμα του Πόντου έχει ορισμένες ιδιορυθμίες. Διότι δεν το αγνώρισε ο Βενιζέλος, αλλά έβλεπε ότι δεν είχε τη δυνατότητα, ίσως θεωρούσε ότι και ο Πόντος, που είχε μεγάλη πληθυσμιακή ελληνική κατοχή από αρκετά τον χρόνο, ίσως δεν ήταν εύκολο να τον διεκδικήσει, πιθανόν στρατιωτικά, και από την άλλη δεν ήταν τόσο πολύ
πλούσιος οικονομικά, όπως ήταν η περιοχή της Σμύρνης. Η Σμύρνη και η περιοχή της ήταν το κέντρο που πέρναγε το ανατολικό εμπόριο στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτός που ήλεγχε τη Θεσσαλονίκη, ήλεγχε τη Σμύρνη, ήλεγχε το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να πω. Γι' αυτό και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Βενιζέλος, όταν, και του το προσάπτουν αυτό, να δούμε δίκιο, όταν γινόταν η συζήτηση να μπει να μην μπει Βουλγαρία, οι Εγγλέζοι κατά την αγαπημένη τους τακτική τάζανε. Τάζανε και στους τα ίδια πράγματα και σε αντιπάλους, αλλά τα τάζανε. Ας πούμε την Παλαιστίνη την τάξαν και στους Άραβες και στους Εβραίους. Είχαν πρόβλημα. Έτσι, οι Εγγλέζοι κοιτάγαν τη δουλειά τους. Πιέσαν λοιπόν τον Βενιζέλο τι να κάνει. Να... Αν είναι για να δελεαστεί η Βουλγαρία να μπει στον πόλεμο, να της δώσουμε την Καβάλα. Τουλάχιστον εμείς είχαμε τη Θεσσαλονίκη, να πάρει η Βουλγαρία την Καβάλα, να βγει στο Αιγαίο και σε αντιστάθμισμα οι σύμμαχοι, αφού νικούσαν, θα μας δίναν τη Σμύρνη. Και ο Βενιζέλος πολύ σωστά βέβαια προτίμησε τη Σμύρνη, γιατί σου λέει: έχω τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, χρειάζεται να δει την Καβάλα. Τελικά δεν παρέστη αυτό. Γι' αυτό και κατηγορήθηκε ο Βενιζέλος από τους αντιπάλους του, πως παρέδωσε εθνικό έδαφος, ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος έπαιζε την τύχη της Ελλάδος στα χαρτιά. Ήταν πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση, είδαμε παγκόσμιο πόλεμο και ο Βενιζέλος εκτός από τις διπλωματικές του απόψεις και την ευφυΐα του στα εξωτερικά θέματα, είχε να τα βάλει εδώ με τους αντιπάλους του. Είχε να τα βάλει δηλαδή εδώ με το παλαιό κατεστημένο, με τον παλαιοκομματισμό, ο οποίος είχε συσπηρωθεί γύρω από τον Κωνσταντίνο και είχε κάνει τον Κωνσταντίνο, που δεν ήταν πολιτικός ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, δυστυχώς, ένα από τα λατών που κατέβηκε σαν κομματάρχης. Που δεν το επιτρεπόταν, γιατί ήταν βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς, δεν είναι πολιτικός. Ο Βενιζέλος εκλέγεται, δεν εκλέγεται, εξελέγει, δεν εξελέγει, κάθισε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Στη δεκαετία του 30 του πετάγανε καρέκλες μέσα στη Βουλή, έτσι, όταν σηκώνει να μιλήσει. Τον πήραν στον Πιστολίδη από το Μαρούσι και με Πιστολίδη τον φτάσανε μέχρι τη Βίλα του Θόν. Κατά τύχη γλίτωσε. Και λέγανε την άλλη μέρα οι λαϊκοί, έγινε κάτι. Διοικητής αστυνομίας γέλαγε, έγινε κάτι. Λοιπόν, δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Κωνσταντίνος ήταν βασιλιάς. Συσπηρώθηκαν γύρω από το βασιλιά οι αντίπαλοι του Βενιζέλου και οι ιδεολογικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου. Γιατί ο Βενιζέλος, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τώρα γεωγραφία, προωθούσε έναν αστικό εξυγχρονισμό, έτσι, δηλαδή να γίνει αυτή η χώρα κάπως πιο σύγχρονη και να ενσωματωθεί όσο είναι δυνατόν στην παγκόσμια αγορά, στο παγκόσμιο σύστημα, ενώ οι αντίπαλοί του είχαν μείνει στον παλαιοκομματισμό, στην πελατεία, στο ρουσφέτη, στα χαρακτηριστικά του ελληνισμού, τα προεπαναστατικά, τα οποία μέσα από την Ελληνική Επανάσταση αγιοποιηθήκανε, μέσα από την Ελληνική Επανάσταση καθιερωθήκανε και κάτσαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού όσα χρόνια κάθονται. Δεν σημαίνει ότι ήταν Άγιος ο Βενιζέλος, σιγά σιγά. Διότι όπως είπαμε, δεν έχουμε εμείς νοοτροπία οπαδού. Ο κακός Βενιζέλος, ο καλός, δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Είχε όμως ένα βαντάζ. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι δυτικές που νικήσανε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, δεν αναγνωρίζαν Ελλάδα, αναγνωρίζανε Βενιζέλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, βασικά αυτοί οι δύο, με τους Ιταλούς τώρα δεν ασχολούμαστε, και οι Αμερικάνοι εν μέρη, δεν αναγνωρίζαν Ελλάδα. Αναγνωρίζανε μόνο Βενιζέλο. Αυτός ήταν ο άνθρωπός τους. Καλός ή κακός. Και αν μπορούσε να πετύχει κάτι, αυτός μπορούσε να το πετύχει. Έτσι. Η παλαιοκομματική, με αρχηγό το Γούναρη, ο οποίος ήταν ένας λαμπρός πολιτικός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι το 1910 ήταν και υπουργός, νομίζω, οικονομικών στην κυβέρνηση Θεοτόκη, είχε πάρει ριζοσπαστικά μέτρα, είχε πάρει φιλολαϊκά μέτρα, ήταν εξαίρετος ρήτρος και πάρα πολύ μορφωμένος. Μόλις εμφανίζεται ο Βενιζέλος, ανήκε στην... Βεβαίως, ήταν στην ομάδα των Ιαπώνων. Για να εξηγήσουμε στους φίλους τι ήταν η ομάδα των Ιαπώνων,
Το 1904, νομίζω, έγινε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, ο οποίος έγινε με ναυμαχία ανατολικά της Σιβηρίας, έτσι, έγινε στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι στο Port Arthur, είναι η ναυμαχία του Μούκδεν. Εκεί για πρώτη φορά οι Ιάπωνες, που ήταν μια χώρα που δεν ήταν τόσο πολύ γνωστή στη Δύση, η Ιαπωνία ήταν μια χώρα περίκλειστη, δηλαδή δεν δεχόταν επιρροές εύκολα και διατηρούσε την παράδοσή της. Παρ' όλα αυτά είχε μπει στη βιομηχανική επανάσταση και με το ναυτικό της νίκησε το ρώσικο ναυτικό, το ρώσικο στόλο. Μάλιστα, για πρώτη φορά η Δύση, οι λευκοί άνθρωποι, βλέπαν τους κίτρινους, έτσι, που ήταν εκείνη η εποχή που υπήρχε ένας ρατσισμός, έτσι. Υποβλέπανε τους έγχρωμους, οτιδήποτε κι αν ήτανε. Καλά, με τους μαύρους δεν ήταν θέμα. Εκεί τους είχανε του πεταματού, έτσι, να τους νικάνε. Επειδή δεν είχανε υπερβολικά δυνατή ορμή οι Ιάπωνες, και οι βουλευτές αυτοί, αυτή η ομάδα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν από τις πιο δυναμικές, ονομάστηκαν έτσι η ομάδα των Ιαπώνων. Ο Γούναρης λοιπόν ιδρύει το κόμμα των Εθνικοφρόνων, συνεργάζεται με τον Κωνσταντίνο όταν ο Κωνσταντίνος του δίνει αυτό το δικαίωμα το Σύνταγμα, αλλά δεν επιτρεπόταν, έδιωξε τον Βενιζέλο, τον έδιωξε. Ενώ είχε κλαιγεί δεύτερη φορά ο Βενιζέλος το 15, τον διώχνει. Επειδή δεν συμφωνούν στην εξωτερική του πολιτική. Και φαίνεται ο Γούναρη. Ποιος κάθεται. Δηλαδή, σε μια εκτροπή, παρότι είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλά τι θα πει, ας πούμε, μπανάχησε αυτή. Του δίνε το Σύνταγμα του 1900, του δίνε αυτή τη δυνατότητα. Δεν επιτρέπω. Τον διώχνει τον Βενιζέλο που είχε εκλεγεί. Είχε την πλειοψηφία στις δεύτερες εκλογές του 2015. Και βάζει τον Γούναρη. Και στο τέλος καταργεί το κοινοβούλιο. Ο Γούναρης λοιπόν, δυστυχώς, δυστυχώς για αυτόν τον άνθρωπο και δυστυχώς για την Ελλάδα, κατά την άποψή μου, ζούσε με το φάντασμα του Βενιζέλου. Ζούσε δηλαδή μέσα σε μια ατμόσφαιρα που του επέβαλε να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τον Βενιζέλο. Αυτό τον έτρωγε και αυτό τον έφαγε. Επειδή όμως δεν ήταν το μόνο κόμμα στον αντιβενιζελικό χώρο, ήταν και άλλα κόμματα, έτσι, τα οποία ονομάστηκαν Ενωμένη Αντιπολίτευση, με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20 αναλαμβάνουν αυτή τη διακυβέρνηση. Ο Βενιζέλος, γεγονός είναι ότι τον πρώτο χρόνο, από το 19 στο 20, ήταν απορροφημένος με τη συνθήκη. Ήταν απορροφημένος με τα διπλωματικά. Και είχε αφήσει εδώ σε συνεργάτες του το θέμα της Σμύρνης. Το κακό για μας είναι, που δεν το έχουμε καταλάβει, πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, γιατί ήταν ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορεί να είχε ιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να είχε τραυματιστεί, μπορεί να ήταν ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Παρ' όλα αυτά, είχε αρχίσει να δέχεται την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Δηλαδή, ενώ οι λαοί που ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός από τους χριστιανικούς λαούς, οι οποίοι Αρμενοί, κυρίως Έλληνες, ίσως και οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν αστικοί κυρίως πληθυσμοί και είχαν μια εξέλιξη, η μάζα η μεγάλη του μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν αγράμματοι, αγρότες περισσότεροι. Οι μόνοι μουσουλμάνοι που ξεφεύγαν ήταν αξιωματικοί, γραφειοκράτες και ορισμένοι μεγάλοι πασάδες γεωκτήμονες. Δηλαδή, από αυτόν τον χώρο άρχισε να εξυφαίνεται σιγά-σιγά ένας εθνικισμός καθυστερημένος, πολύ πιο καθυστερημένος από τους βαλκανικούς εθνικισμούς, ο οποίος ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως από το εξωτερικό, και αρχίζει να διαδίδεται μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, εμφανίζονται ομάδες, συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες προσπαθούν, κυρίως είναι στρατιωτικοί, είναι γραφειοκράτες, είναι υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μουσουλμάνοι. Οι ντολμέδες. Οι ντολμέδες, όπως έχουμε πει αγαπητοί φίλοι, είναι οι... Οι ντολμέδες είναι οι εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Οι ντολμέδες. Οι περισσότεροι από αυτούς οργανώνουν μία ομάδα η οποία στηρίζεται πάνω στην ταμπέλα Ένωσης και Πρόοδος. Αυτοί
στις αρχές του 20ου αιώνα προσπαθούν να σώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την εξυγχρονίσουν, να τη στηρίξουν, να την κρατήσουν στα πόδια τους και ουσιαστικά να την προστατεύσουν από τα νύχια των αντιπάλων της, όπως λένε, και από τις μειονότητες. Είναι ένα κράμα εθνικισμού και ξεπερασμένου μουσουλμανικού ρατσισμού. Αυτές οι ομάδες διαπνέονται από ένα νεοφασιστικό πνεύμα και είναι οι πρώτες ομάδες με φασιστικά χαρακτηριστικά, έστω και αν η ιστοριογραφία κάνει πως δεν το βλέπει, στη συνέχεια το είδε, οι οποίες θα εμπνεύσουν με το πώς λειτουργήσανε απέναντι στις μειονότητες σε συνεργασία με τους Γερμανούς, τους αυτοκρατορικούς Γερμανούς, έτσι, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα εμπνεύσουν και τους Ιταλούς και κυρίως τους Γερμανούς. Μέγας θαυμαστής του Κεμάλ ήταν ο Χίτλερ. Και τα συστήματα που εφαρμόσαν οι Νεότουρκοι απάνω στις μειονότητες, σε εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι, σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, τα ζήλεψαν οι Γερμανοί και άλλα γερμανικά, δηλαδή πολύ πιο επιστημονικά, τα εφάρμοσαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτά τα πράγματα είναι οι Οθωμανοί. Είναι οι Νεότουρκοι, οι οποίοι επικρατήσανε άλλων εθνικιστικών ομάδων, περισσότερο διεθνιστικών, όπως του πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, και μέσα σε αυτή την τριανδρία που ήταν ο Ενβέρ, ο Τζεμάλ και ο Ταλάτ, νομίζω ότι ο Ταλάτ λεγόταν μάλιστα ο Χασάπης της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή κρεμούσε τους ανθρώπους, λες και κρέμα για το παλτό του. Ήταν το κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Αυτοί βέβαια αντιμετωπίσανε τον πόλεμο από τους Ρώσους και τους Εγγλέζους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετωπίσανε την εξέγερση των Αράβων και βέβαια αντιμετωπίσανε και την πιθανότητα να τους επιτεθούν οι Έλληνες. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή από τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του 1914, είχαν αρχίσει τους διωγμούς και τα αμελέ ταμπουρού απέναντι στους μειονοτικούς πληθυσμούς. Αυτοί είχαν δεχθεί, αφού μπήκαν στο, αμέσως μπήκαν, μετά από μερικούς μήνες μπήκαν στον πόλεμο, στην πλευρά των Γερμανών, στην πλευρά των κεντρικών αυτοκρατοριών, Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, αυτοί οι περισσότεροι ήθελαν να διαμορφώσουν με τη βοήθεια Γερμανών αξιωματικών έναν ισχυρό στρατό, ο οποίος θα αποτελεί τη βάση μετά για την μετεξέλιξη και ανανέωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γέμισαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου τα χωριά και τις πόλεις της Τουρκίας με κέντρα προπαγανδιστικά εθνικιστικά. Μάλιστα, είχαν την πολύ έξυπνη ιδέα, την οποία ακολουθεί και ο Ερντογάν σήμερα, να ταυτίσουν τον εθνικισμό με τον μουσουλμανισμό. Είναι γνωστό, αγαπητοί φίλοι, πως κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, γιατί σωστό να λέμε της Τουρκοκρατίας, ας πούμε, Τουρκοκρατία το λέμε, το πιο σωστό είναι, κατά την άποψή μου, Οθωμανοκρατία. Τούρκοι δεν υπάρχουν. Τούρκοι τότε, η λέξη Τούρκος αναφερότανε στον αφελή χωρικό, ο οποίος δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Δηλαδή ήταν μια μειωτική έκφραση. Δεν έλεγε ο Σουλτάνος είμαι Τούρκος. Είμαστε καλά. Δεν αποβαθμίσει τον εαυτό του. Αυτές είναι οι λέξεις και εικόνες που τις ανακαλύπτει ο πρώιμος τουρκικός εθνικισμός. Ο Οθωμανικός εθνικισμός. Και οι οποίοι γεμίζουν τις πόλεις με κέντρα επαναστατικά εθνικιστικά, τα περίφημα σπίτια της πατρίδος, Τούρκ Γιουρντού, η Ορδή. Αρχίζουν δε διάφοροι διανοούμενοι, οι ψευτοδιανοούμενοι, όπως ο Ζήγια Γκοκάλπ, ο οποίος είναι και Κούρδρος στην καταγωγή, να διαμορφώνουν μέσα σε ένα ομιχλώδες περιβάλλον πνευματικό την εθνική παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Τουρκίας. Έτσι. Το οποίο και ο Κεμάλ ήταν μέσα σε αυτές τις ομάδες. Αλλά δεν είχε διακριθεί αρχικά. Ο Ενβέρ ήταν εκείνος που είδε. Αυτοί είναι και παντουρανιστές, παντουρκιστές. Βλέπουν δηλαδή πως ο Τούρκοι, έτσι, αυτή η γενιά που έρχεται από τη Σιβηρία, αυτή η γενιά, ας πούμε, των Ογούζων, των λαών των Ανατολικών,
δεν είναι μόνο στην Τουρκία. Είναι στον Κάφκασο, είναι και σε όλες τις περιοχές κάτω από τη Σιβηρία. Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, τα πάντα είναι μέχρι το Αφγανιστάν. Είναι αδέλφια μας. Βλέπετε δηλαδή πού μπορεί να πατήσει ο εθνικισμός αυτός. Πατάει ο παντουρκισμός, ο Τούρκος εθνικισμός. Πατάει πρώτον στο μουσουλμανισμό, που από τη Βοσνία μέχρι την Κίνα και τις Φιλιππίνες έχουμε εκατομμύρια μουσουλμάνους. Έτσι, εκατομμύρια. Μουσουλμάνοι σήμερα 1,5 δις. 1,5 δις. Και από την άλλη μεριά πατάει σε ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν, την τουρκική γλώσσα. Δεν ταυτίζεται ακριβώς, αλλά αυτοί την ταυτίζουν. Οι Έλληνες θα πούν τι. Θα πούνε τι οι Έλληνες. Είμαστε χριστιανοί, ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται οι άλλοι χριστιανικοί λαοί δεν ιδρώνουν πολύ ταυτί τους για τους Έλληνες, από ό,τι φαίνεται. Ίσα ίσα είναι διασπασμένοι. Και από την άλλη μεριά την ελληνική γλώσσα δεν τη μιλάει κανείς. Ούτε οι ίδιοι Έλληνες πλέον. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο πολιτισμός μας, λαμπρά, φάτονα. Τι σημαίνει πολιτισμός. Και τι δουλειά έχει ο πολιτισμός στα γεωπολιτικά. Καμία. Άντε για τουριστικό. Τι, τίποτα. Βεβαίως και όλος ο κόσμος θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο. Από εκεί και πέρα τι θαυμάζει. Μην νομίζετε ότι υπάρχει πολύ φιλελληνισμός στην Ευρώπη, αγαπητοί φίλοι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή εγώ ζήσω στην Ευρώπη και σε 2-3 χώρες σημαντικές της Ευρώπης, δεν είδα μεγάλο φιλελληνισμό. Πουθενά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τους Έλληνες. Ναι, την μειοψηφία. Μόνο οι Σέρβοι. Ναι, μπας περιπτώσει. Ούτε και αυτό είναι 100% ξέρετε σωστό. Εν μέρη είναι. Διότι και η Σερβία, όταν είχε διάφορα συμφέροντα, δεν βρέθηκε πλάι στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο. Αλλά με εμάς πιστεύω ότι ισχύει αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαστε έθνος άδελφων. Ο Ζακυνθινός το είχε πει δηλαδή και ο Σαντζετάκης το επανέλαβε. Πώς καταλαβαίνετε πολύ αγαπητοί φίλοι, και που κατέβηκε ο στρατός ελληνικός στη Μικρασία, υπήρξε μια έντονη αντίδραση. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, είχαν απέναντι στους Έλληνες μια ρατσιστική ανωτερότητα. Τους είχαν υποκατοχή 300 με 400 χρόνια. Στο μυαλό τους και στους τον 19ο αιώνα, τον 18ο αιώνα, είχαν μια άποψη για τους Ραγιάδες υποτιμητική, οι Στεραγιάδες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και οι γενιές της εποχής εκείνης είχαν γαλουχηθεί, και κυρίως η ελίτ, με το πνεύμα της ανωτερότητος. Δεν αντεχόντουσαν δηλαδή οι Έλληνες που ήταν Ραγιάδες και στη Μικρασία να εμφανίσουν στρατό και να τους προστατεύσει. Και με το πρώτο στρατιώτη που κατέβηκε κάτω αρχίσαν τα προβλήματα, αρχίσαν τις επιθέσεις. Βενιζέλος δεν μπορούσε να τα ελέγξει αυτά, γιατί ήταν στην Ευρώπη, ήταν στη Γαλλία. Προσπαθούσε να ολοκληρώσει και να περάσει διπλωματικά το θέμα του. Και έχασε πολύτιμο χρόνο, ένα χρόνο, όταν πλέον είχαν αρχίσει οι Νεότουρκοι και ο Τούρκικος Εθνικισμός να οργανώνεται ακριβώς λόγω της παρουσίας των Ελλήνων, λόγω των διενέξεων κάποιων μαχών που γίνανε, όχι σπουδαίων, έτσι, και να οι αποθήκες με τα όπλα να πηγαίνουν στους αντάρτες, ο Κεμάλ να κατέβει στη Σαμσούντα και να οργανώσει το κίνημα. Υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία στρατού τουρκικού στην Ανατολή, ο οποίος δεν είχε διαλυθεί. Υποτίθεται ότι θεαλιότανε και δεν διαλύθηκε. Οργανώθηκε από τον Κεμάλ, που ήταν ικανότατος στρατιωτικός. Ικανότατος άνθρωπος. Και πολύ έξυπνος. Και πολύ πονηρός. Και με συνεργάτες οργανώθηκε αυτός ο στρατός και πλέον μπορούσε να επιχειρήσει. Είχε έρθει, λέει, και στράτευμα από το Αφγανιστάν. Τώρα τι να σας πω. Ήρθε γι' αυτό. Και αργότερα οι Σοβιετικοί ελευθερώσαν 30.000 εχμαλώτους Οθωμανούς Τούρκους και τους στείλανε πίσω. Δηλαδή, ο Κεμάλ έλεγχε μια περιοχή ανατολικά στην οποία δεν μπορούσαν να πάνε οι Έλληνες. Τις ικανότητες της Ελλάδος, τις στρατιωτικές και τις δυνατότητες, τις ξέραν οι Δυτικοί. Αν η Ελλάδα είχε 50 μεραρχίες, δεν θα συζητούσαν.
Θα έχει τελειώσει η ιστορία. Αλλά με 12-14 μεραρχίες δεν μπορούσε να φτάσει, ας πούμε, στα Άδανα. Δεν μπορούσε να φτάσει στην Κιλικία. Δεν μπορεί να φτάσει στον Πόντο και να βοηθήσει εκεί τους ντόπιους. Δεν μπορούσε να πάει να καταπολεμήσει το γιο. Κεμάλ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτανε μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Είχαν γίνει μάχες με τους Εγγλέζους στο Ιράκ. Είχαν γίνει μάχες με τους Ρώσους, τους αυτοκρατορικούς Ρώσους, στην Τραπεζούντα, στον Πόντο. Εκεί αυτές οι περιοχές που είχαν Έλληνες, πώς θα προστατευόντουσαν, πώς θα τους βοηθούσαν. Βενιζέλος λοιπόν λειτουργήσε πρακτικά, πήρε το Βιλαέ της Μύρνης με αντίδραση. Δεν ήταν όλοι οι σύμμαχοι θετικοί. Είχε τη βοήθεια του Βρετανικού παράγοντα, είχε τη βοήθεια του Λόιντ Τζόρτζ. Σύμφωνοι, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Είχε τη βοήθεια τη θετική στάση ακόμα της Γαλλίας, μια ουδέτερη στάση, αρνητική της Ιταλίας. Πίστευε λοιπόν ο Βενιζέλος, όπως το παραθέτει ο Παρασκευόπουλος, που πήγε εκεί να αναλάβει ως αρχιστράτηγος στο ξεκίνημα, μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Είχε λοιπόν την πεποίθηση ο Βενιζέλος πως έπρεπε η περιοχή αυτή να εξελινιστεί. Ο Βενιζέλος ήταν ο παδός της ανταλλαγής των πληθυσμών. Δηλαδή η ανταλλαγή των πληθυσμών δεν τον έβρισκε αντίθετο, όχι βέβαια υποχρεωτική. Αν και οι ανταλλαγές πληθυσμών όλες εν μέρει υποχρεωτικές είναι. Και είχε πει μάλιστα στον Παρασκευόπουλο, σε συζητήσεις που είχε μαζί του, αυτά μας τα μεταδίδει ο ίδιος ο Παρασκευόπουλος σε ιδιωτική αλληλογραφία προς τη γυναίκα του. Του είχε πει, που είχε υπογράψει τη δίκη των Σευρών και είχε συνοηθεί μαζί του, πως σκόπευε στη Σμύρνη, στο Βιλαέ της Σμύρνης, να στείλει εκατοντάδες, χιλιάδες Έλληνες πεινασμένους και φτωχούς της Πελοποννήσου, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Μάνης που δεν είχαν να φάνε, έτσι, λόγω φτώχειας και δυστυχίας. Αυτές οι περιοχές ήταν εγκαταλειμμένες δυστυχώς, και να τους στείλει στην περιοχή της Σμύρνης. Να τους στείλει στο Βιλαέ της Σμύρνης, να δουλέψουν και να ζήσουν. Αντί να πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντί να μπαίνουν σε καράβια και να φτάνουν όσο μπορούν να φτάσουν στην άκρη του κόσμου, να πάνε εκεί. Σκόπευε δε να μαζέψει και άλλους πληθυσμούς πιο μέσα από τη Μικρασιατική και να τους φέρει, ούτως ώστε σε 5 χρόνια να κρατήσει την περιοχή, να κάνει δημοψήφισμα και να την πάρει. Δυστυχώς, τα όνειρα αυτά του Βενιζέλου δεν πραγματοποιήθηκαν. Και δεν ξέρουμε αν αυτός κέρδιζε τις εκλογές, τι θα έκανε. Δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα, υπάρχει στην ιστοριογραφία μια άποψη που λέει ότι έβλεπε ο Βενιζέλος το 20 το αδιέξοδο, έβλεπε, κατά την άποψή μου δεν στέκει 100% αυτή η άποψη, έβλεπε ότι πλέον αυτό που ξεκίνησε δεν θα είχε καλό τέλος, γι' αυτό και έκανε τις εκλογές, για να το σκάσει, να τις χάσει και να το σκάσει με ελαφρά πηδηματάκια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η άποψη, όπως και υπάρχουν σήμερα διάφορες απόψεις, λιγάκι αναθεωρητικές, μιας μερίδας ιστορικών, οι οποίες ρίχνουν το φταίξιμο της Μικρασιατικής, δηλαδή το γιατί, το τι έφταξε και το γιατί, το ρίχνουν στο Βενιζέλο. Δηλαδή, από μια φάση που είχαμε μια γεωγραφία του Βενιζέλου, τώρα πάμε σε μια άλλη φάση που έχουμε γεωγραφίες των αντιπάλων του Βενιζέλου. Αγαπητοί φίλοι, όλοι εδώ ξέρουμε ορισμένα πράγματα και δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοιες λογικές που δεν είναι και σοβαρές. Έτσι. Τα πράγματα φωνάζουν και υπεύθυνοι είναι αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τις καταστάσεις. Ο Βενιζέλος είναι υπεύθυνος μέχρι εκεί που ήταν. Από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνοι οι άλλοι. Δεν μπορούμε, ξέρετε, να καταργήσουμε τη λογική. Σαφώς είναι υπεύθυνοι οι άλλοι. Τώρα, προδώσανε επί τούτης, προδώσανε από χαζομάρα, χάσαν τη Μικρασία και όπως τη χάσανε επειδή ήταν προδότες, επειδή ήταν χαζοί, επειδή ήταν ανίκανοι, θέλανε και το κάνανε, δεν θέλανε, την πατήσανε, μιλάω έτσι απλά, συγγνώμη. Εκεί ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Κατά την άποψη τη δική μου, αγαπητοί φίλοι, δεν ήταν προδότες οι άνθρωποι. Απλώς ήταν ανίκανοι. Δεν ήταν ικανοί να χειριστούν αυτή την αγκινάρα, η Ανατολική Αγκινάρα, στην οποία δεν ήταν μόνο ο Κεμάλ απέναντι ο Σουλτάνος, ήταν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και μπλεκόντουσαν, ήταν τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, ήταν η British Petroleum, ήταν οι πολυεθνικές,
ήταν το Ιράκ, ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Πάμε καλά. Βρεθήκαν οι άνθρωποι από ένα μικρό κόσμο που λέγεται Ελλάδα, Ελλαδιστάν, έτσι, από τα Γρεβενά και κάτω, βρεθήκαν ξαφνικά στη Μικρά Ασία να χειριστούν καταστάσεις που ούτε τους πέραγε από το μυαλό. Να χειριστούν καταστάσεις και δεν καταλαβαίναν γιατί, δυστυχώς. Γιατί ήταν απόντες και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από όλες τις διαδικασίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι εκείνη την εποχή. Ήταν απόντες. Και το χειρότερο είναι πως δεν είχαν και στρατιωτική διοίκηση. Δεν ήτανε, ας πούμε, οι ηγέτες του στρατεύματος, δεν ήτανε προδότες. Οι άνθρωποι δεν είχαν σχέση με πόλεμο πια. Είχαν τελειώσει την καριέρα τους το 12. Και μερικοί ούτε το 12. Και ξαφνικά ανέλαβαν το χειρότερο μέτωπο, τις χειρότερες συνθήκες, απέναντι σε μια χώρα που, όπως έλεγε ο Μεταξάς, ο οποίος δεν εστερεί του εξυπνάδας, που έχει ξεσηκωθεί 10 εκατομμυρίων μουσουλμάνων, ή τουλάχιστον πολλών εκατομμυρίων μουσουλμάνων, και απέναντί τους τι είχαμε. Είχαμε ένα πόντο ο οποίος ήταν εγκαταλειμμένος, θα πω δύο λόγια τώρα για να καταλάβουμε τι γινόταν εκεί, και έναν μικρασιατικό ελληνισμό, ο οποίος δεν έβλεπε στην πλειοψηφία το λόγο γιατί έπρεπε να συστρατευτεί με την ελληνική πλευρά. Και από την άλλη μεριά, δυστυχώς, μια ελληνική πλευρά, την οποία εκπροσωπούσαν αυτοί, η οποία δεν ήθελε να δει με τίποτα το μικρασιατικό ελληνισμό. Δεν τον χώνευε. Για λόγους, ας πούμε, γελίους. Κυκλοφορούσε το ανέκδοτο ότι οι πρόσφυγες είναι φιλοβενιζελικοί. Είναι του Βενιζέλου. Γι' αυτό, τι πάμε εμείς να σκοτωθούμε για αυτούς. Από την άλλη μεριά, όποιες προσπάθειες κάνανε οι πρόσφυγες, που κάνανε, και να ενισχύσουν και να δημιουργήσουν ένα στράτευμα, σαμποταρίστηκαν τις προσπάθειες από την κυβέρνηση των Αθηνών. Και από εκεί και πέρα, όταν ένα στράτευμα, το οποίο είναι εξαιρετικό στράτευμα, οι στρατιώτες, αξιωματικοί, όπως μην είναι αξιωματικοί, ήταν εξαιρετικοί, αλλά η ανώτατη ηγεσία δεν ήταν. Ο παππούλας ο άνθρωπος ήταν της Ναφθαλήνης, οι διάφοροι μέραρχοι, Βλαχόπουλος, Σουμίλας, τώρα είμαστε σοβαροί. Και από την άλλη, βεβαίως, οι ικανοί αξιωματικοί, αυτοί δε, μου επιτρέπετε να σας πω, δεν είχαν λάβει μέρος στις μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όσες γίνανε. Δεν ξέραν τι σημαίνει Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και όπως έχουμε πει, σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, η στρατιωτική τέχνη φτάνει στα ύψη. Οι καινοτομίες που γίνονται είναι πάρα πολλές. Δεν είναι το ίδιο μια 5 χρόνια ειρήνης και 5 χρόνια παγκοσμίου πολέμου. Έρχεται το πάνω κάτω. Η πρόοδος, η τεχνολογική, η πρόοδος η θεωρητική, η πρόοδος τη στρατιωτική είναι αβυσαλαία στη διάρκεια του παγκοσμίου πολέμου. Οι Τούρκοι, ο Κεμάλ, ο Ινωνού, είχαν πολεμήσει στα μέτωπα της Ανατολής βεβαίως, με τους Εγγλέζους, είχαν δικήσει μεγάλες μεραρχίες, μεγάλους σχηματισμούς. Ο παππούλας τι είχε κάνει, ούτε το 13. Χατζανέστης, τίποτα. Οι άλλοι, τίποτα. Η Ελλάδα ήταν γύρω από τον Κωνσταντίνο, δεν μπήκε στον πόλεμο όσο ήταν ο Κωνσταντίνος και όταν μπήκε ο Βενιζέλος, τους έδιωξε και βάλε δικούς του. Τον Ίδερ, τον Ιωάννου, τον Μπάγκαλο, τον Παρασκευόπουλο, τον Κονδύλι. Ο μόνος της παρέας που γλίτωσε λόγω των Τζολιάδων ήταν ο Πλαστήρας, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης, αδραγαθήσας και στην Ουκρανία και πριν, και ο οποίος ήταν βενιζελικός, θα φεύγε κι αυτός. Αλλά η μεραρχία, οι Σολιάδες στο Σύνταγμα, τον ζητήσαν επιμόνως και έμεινε. Και ευτυχώς, διότι εν μέρει αδραγάθησε στο μέτωπο της Μικρασίας, όταν άλλοι παραδίδαν ολόκληρες μεραρχίες σε 300 τσέτες. Ο Ζεγκίνης. Ο Ζεγκίνης παρέδωσε μεραρχία έξω από τη Σμύρνη. Φτάνανε, φεύγανε, φτάνανε. Και παρέδωσε μεραρχία σε 300 τσέτες. Και του λέγανε αξιωματικοί, μα κύριε συνταγματάρχε, να κρατήσουμε. Όχι, να παραδούμε, να τελειώνουμε. Αλλά φεύγουμε. Πού να φεύγεις. Πού να φεύγεις. Ξέρετε τι κόστησε η Μικρασιατική Εκστρατεία. Έφτασε σε ένα σημείο να στείλουν στη Μικρά Ασία 250.000 στρατό. 30.000 νεκροί. 30.000 αγνοούμενοι.
Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι δεν ξέρει. Ξέρουμε τι γίνανε οι 1800 της Κύπρου. Ξέρουμε. Όχι, ξέρετε ορισμένα πράγματα. Ήμασταν όλοι 5 εκατομμύρια. Τότε ήμασταν 5 εκατομμύρια. Βέβαια, 5 εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε το κάτι άλλο. Ωραία. 30.000 τραυματίες και τα λοιπά, χονδρικά μιλάω. Και περίπου 25-28.000 εχμάλωτοι. Για να μπω περισσότερο. Δηλαδή, 100.000 άνθρωποι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. 100.000 άνθρωποι χαθήκανε μέσα σε 1,5 χρόνο. Πάμε καλά. Λέγονται διάφορα ότι ναι, γίνανε μεγάλες συγκρούσεις επί κυβερνήσεων του μετανομβιανών και δεν είχαν γίνει. Και τι σημαίνει αυτό. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Διότι γίνονται συνέδρια, ξέρετε, και εμφανίζονται διάφοροι ιστορικοί, λαμπροί, οι οποίοι δεν λειτουργούν ως ιστορικοί, λειτουργούν όμως ως κομματικά ενεργούμενα. Και προσπαθούν τώρα να ξεπλύνουν ορισμένα πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν η ιστορία είναι, μπορεί να σας πω, τσεκούρι. Δεν μπορεί να λέμε, δεν τα βλέπω. Έγιναν φοβερά λάθη, απαράδεκτα. Και βέβαια, η εκστρατεία στην Άγκυρα, η οποία ίσως είχε μια λογική, αν μπορούμε να πούμε, δυστυχώς όμως έπρεπε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Για να πούμε την αλήθεια, και ο Βενιζέλος το 20 σχεδίαζε επίθεση στην Άγκυρα. Και πολύ σωστά. Αλλά βέβαια υπό άλλες τελείως προϋποθέσεις. Υπό άλλες τελείως προϋποθέσεις. Έτσι. Σχεδίαζε τότε που ο Κεμάλ δεν ήταν ισχυρός, ο Κεμάλ δεν είχε πάρει την τεράστια βοήθεια που έπαιρνε και βέβαια είχε τη δυνατότητα ο Βενιζέλος με τους καλούς στρατηγούς που είχε να του πάρει το παιχνίδι. Θεωρητικά λέμε γιατί δεν το έχουμε ζήσει. Όσον αφορά τους συμμάχους, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έχασε από τον Κεμάλ, έχασε από τους συμμάχους. Οι σύμμαχοι λυσάξανε εναντίον της. Λυσάξανε. Γάλλοι και Ιταλοί το κάτι άλλο. Οι Μπολσεβίκοι ακόμα περισσότερο. Οι Μπολσεβίκοι δεν ήταν σύμμαχοι των Ελλήνων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βοηθήσαν τον Κεμάλ, όσο δεν περιγράφεται. Και βέβαια η Μεγάλη Βρετανία, και εδώ είναι το σκοτεινό σημείο, ενώ ήταν μια χώρα η οποία θεωρητικά, ηθικά ενίσχυε τους Έλληνες, δεν προσέφερε ούτε μία λίρα. Ούτε μία λίρα. Δεν θα είχε πρόβλημα κάποιος κεφαλαιούχος Εγγλέζος, κάποια τράπεζα να δανείσει την Ελλάδα. Καμία. Εμφανίζοντας διάφορες έτσι δικαιολογίες, του στυλ, τι να σας πω, ότι τέλειωσε ο πόλεμος, ο χρυσός κανόνας, δεν είμαστε σοβαροί. Την ίδια ώρα, ξέρετε πώς τροφοδοτούσαν τον Κεμάλ. Είχανε απαγορέψει στα ελληνικά πλοία να κάνουν ιοψίες. Έχουμε τεράστιες αναφορές, πάρα πολλές αναφορές από πλοιάρχους Έλληνες, από στοιχεία ελληνικά, που λέει το τάδε πλοίο πλησιάζει ιταλικό πλοίο και κουβαλάει αεροπλάνα και κουβαλάει μηχανές και κουβαλάει πολυβόλα και δεν μπορεί να το σταματήσουν. Εδώ, ποιοι Γάλλοι και Ιταλοί, οι Αμερικάνοι. Σε μια φάση είχε περάσει, νομίζω, θορυκτό ελληνικό τον Ελίσποντο και βομβάρδιζε τη Σαψούντα. Και καλά έκανε. Διότι αν είχαν κατεβάσει 2-3 μεραρχίες στον Πόντο, με την δύναμη των ποντίων και τη ζέση που είχαν, ήταν πολύ πιο σκληρή πόντι και πολύ πιο έτσι, πώς να το πω, φιλοπόλεμη σε σχέση με τους Μικρασιάτες. Δεν ψέγω τους Μικρασιάτες. Οι άνθρωποι ζούσαν μια ζωή πιο ήρεμη. Οι πόντιοι είχαν πάντα προβλήματα, είχαν αντάρτικα σώματα, πολλά. Και χρειαζόταν μια βοήθεια. Αν είχαν πάει μόνο 2-3 μεραρχίες είχαν κατέβει στον Πόντο, θα είχε τελειώσει ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ θα είχε τελειώσει. Πλησίασε λοιπόν θορυκτό και άρχισε να βομβαρδίζει τη Σαμψούντα. Και δίπλα ήταν Αμερικάνικο. Και ο Αμερικάνος απαγόρευε στον Έλληνα να βομβαρδίζει τη Σαμψούντα. Δηλαδή, όταν κάνεις πόλεμο και σου απαγορεύουν να κάνεις πόλεμο. Κατάλαβα. Όταν κάνανε πόλεμο οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι και καίγανε πόλεις, χωριά, καταστρέφανε, οικισμούς, τα πάντα. Γιατί ο πόλεμος ήταν ολοκληρωτικός. Τους είπε κανείς τίποτα. Στην Νορμανδία κάψαν τη μισή Γαλλία. Στην απόβαση στην Νορμανδία. Οι Αμερικάνοι, οι Αγγλοαμερικάνοι, κάψανε, βομβαρδίσανε τη μισή Δυτική Γαλλία, την κάψανε. Που δεν ξέρουν, δεν είχε στρατόπεδα γερμανικά εκεί, και όμως καταστρέψανε πόλεις. Γιατί? Και δεν μιλήσαν οι Γάλλοι, γιατί είχαν πει το Πουρκουά. Δεν ξέρουμε τι λέμε.
Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εδώ σου απαγορεύαν και να πολεμήσει. Πώς θα γίνει? Κοιτάξτε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τη σύγχρονη Τουρκία τη φτιάξανε οι Αγγλογαλλοαμερικάνοι πάνω στα πτώματα, στα κόκαλα των Ελλήνων και των Αρμενίων και άλλων. Και των Ασσύρο-Χαλδαίων και των Κυρκασίων και άλλων. Βέβαια, αν ήταν πιο έξυπνη η ελληνική πλευρά, δεν θα φτάναμε εκεί που φτάσαμε. Φτάσαμε, δηλαδή θα γινότανε η αποχώρηση, αλλά με τελείωσα αυτό που έγινε, δεν είχε το τέρι. Πέσανε πάνω στη Σμύρνη και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Το τι έγινε ήταν, πώς να σας πω, η ντροπή της ανθρωπότητας. Μπροστά στα μάτια τους, μπροστά στα μάτια των μεγάλων δυνάμεων, λες και συμφωνούσανε. Δηλαδή ήταν ηθική αυτουργή. Έγινε το κάτι άλλο στην παραλία και μέσα στη Σμύρνη. Δεν έμεινε άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ποδοπατήθηκε όσο τίποτα άλλο. 30.000 άνθρωποι τους φάξανε επί τόπου. Τους φάξανε, τους κλείσανε, τους φάξανε. Δεν υπήρχε γυναίκα που δεν βιάστηκε. Αυτό που λέγανε τουρκόσπορους, τους πρόσφυγες, από εκεί προέρχεται. Διότι ήρθανε γυναίκες από τη Σμύρνη και γεννήσαν εδώ. Νέες κοπέλες. Πόσες τις βάλαν στα χαρέμια και στους οίκους ανοχής. Και μαζέψανε, τα γράφει και ο Βενέζης. Τι ήταν ο Βενέζης, παιδάκι ήταν. Μαζέψανε ανθρώπους, όλους τους Αρτιμέλης, 16, 15 έως 50, και τους πήγανε μέσα να δουλεύουν στα τάγματα εργασίας. Και πιο πολλοί πεθάναν. Τα περιγράφει ο Βενέζης στο νούμερο. Το 32 κτλ. Νομίζω, έτσι δεν είναι το νούμερο. Ωραία, λοιπόν, αν το θυμάμαι καλά. Το είχα διαβάσει μικρός. Και ήταν μια κανονιά να ρίχναν τα θορυκτά τους, θα είχε μαζευτεί ο Κεμάλ. Τίποτα! Τίποτα! Να πεθάνει ο κόσμος. Και έρχονται αυτοί τώρα και χύνουν κροκοδίλια δάκρυα δεξιά και αριστερά. Είμαστε σοβαροί, αγαπητοί φίλοι. Είμαστε σοβαροί. Η πολιτισμένη Δύση. Ποια πολιτισμένη Δύση? Του Άουσβιτς και του Ντάχαου δεν δικαιούται να μιλάει. Η δίθεν πολιτισμένη Δύση του Άουσβιτς δεν δικαιούται να μιλάει, αγαπητοί φίλοι. Θέλω να κάνει και Βέρμαχτ οι Γερμανοί. Να, θα την κάνω, θα χυμίξουν στη Γαλλία. Θέλω να Βέρμαχτ, Βέρμαχτ. Αυτός είπε θα κάνω Βέρμαχτ. Θα κάνω στρατό. Και πού θα πας, ρε? Στην Ολλανδία πάλι, βομβαρδίσεις το Ρότερνταμ. Ρώτησε τώρα, για ποιο λόγο. Ξέρω εγώ. Είπε ο κύριος Τάδε, θα κάνω και στρατό. Γιατί ρε, σε απειλεί κανείς? 70 χρόνια τρομάξαμε να συνέλθουμε. Τρομάξαμε να συνέλθουμε. Ξέρετε πόσα χωριά κάψαν εδώ οι Γερμανοί και πόλεις? Πάνω από 1.700. Και έρθει να κάνει ο κύριος, θέλει να κάνει Wehrmacht. Να χυμίξει στην Ολλανδία, στη Γαλλία, να ξαναμπεί στη Γαλλία. Ερωτήσεις, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είναι η καταστροφή. Στην υγεία σας. Ακούω. Τα τελευταία που μας περιγράψατε είναι πανομοιότυπα αυτά που έχω ζήσει στον πόλεμο της Κύπρου. Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα είπατε. Τηρουμένα των Αναγκαίων. Ναι. Τα έχω ζήσει ακριβώς στον πόλεμο της Κύπρου. Όλα όπως τα είπατε. Οι Κύπροι είναι όπως οι Σμυρνοί. Δεν δέχονται κανέναν ενάφη να τους βοηθήσει. Δεν πολεμάνε. Όπως και οι Σμυρνοί δεν πολεμήσαν, δεν πήγανε. Τώρα θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Και λίγο προσοχή αυτό. Οι δυνάμεις με αυτό το σκηνικό. Οι δυνάμεις. Όλες με το ίδιο σκηνικό. Στείλαν τον Ετζεβί. Να πανεβάει το αεροδρόμιο του Σκύπρου το πάρει. Στην Αγγλία. Εδώ πήραν οι Τούρκοι. Το πήραν οι Άγγλοι. Συμφωνώ. Και πολλά. Οι Αμερικανοί. Τα υποβρύχια γύρω-γύρω και να μην μας αφήνουν να δούμε. Οι σκοτωμένοι Έλληνες να μην έρθουν στην Ελλάδα. Σύμφωνο. Μετά από ένα μήνα ήταν σκοτωμένοι Έλληνες. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Αυτό που λέμε για τη Μικρασία δεν είναι που έγινε πριν 100 χρόνια. Είναι ότι είναι σύγχρονο. Δηλαδή έχει στοιχεία δυστυχώς. Έπρεπε να μην έχει. Δηλαδή να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Αλλά δυστυχώς είναι σύγχρονο και τα έχουμε ξαναβιώσει. Τα έχουμε επιβιώσει. Κοιτάξτε τώρα. Το ότι οι Μικρασιάτες όντως μαζικά δεν πήγανε να πολεμήσουν είναι γεγονός. Όμως. Έγινε μια πρώτη έτσι, επιστράτευση, κάπου 15-17.000 νέοι πήγανε. Ήταν η θέση τους πάρα πολύ δύσκολη, ξέρετε. Διότι όταν οι Τούρκοι συλλαμβάνανε έναν εχμάλωτο που ήταν από τη Λαμία, εντάξει,
Όταν συλλαμβάναν έναν Έλληνα της Σμύρνης που πολεμούσε, δεν του βγάζαν τα μάτια, γιατί τον θεωρούσαν προδότη του Οθωμανικού, είσαι Οθωμανός του λέγανε. Δηλαδή οι Τούρκοι παίζανε και οι Μαλικοί παίζανε και στα δύο ταμπλό. Τούρκοι και Οθωμανοί εκεί πέρα. Από την άλλη, όποιες προσπάθειες γίνανε για να οργανωθεί ο ελληνισμός της Σμύρνης, για να αυτονομηθεί, δηλαδή, πώς να σας πω, έγιναν τέτοιες προτάσεις το 21-22. Μάλιστα το 22, διάφοροι επιφανείς Σμυρνοί, ο Ψαλτόφ και τα λοιπά, προτείνανε να γίνει κάποια αυτονόμηση. Να πω και κάτι άλλο. Στο θέμα της αυτονόμησης, μετά τις μάχες του Ιουνίου-Ιουλίου του 21, που ήταν οι χειρότερες, έτσι, τον Ιούνιο-Ιούλιο του 21, δόθηκαν οι πιο σκληρές μάχες από τον ελληνικό στρατό εναντίον των Γεμαλικών, οι οποίοι ήταν καλά οργανωμένοι κι αυτοί, και σε αυτές νικήσαμε. Κρατήσανε μέρες. Είχε πάει δε στο μέτωπο και ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς και η κυβέρνηση και ο Γούναρης κτλ. Τότε ήταν που στείλανε τη μεγάλη μάζα του ελληνικού στρατού από κάπου 200-250.000 άνδρες να πολεμήσουν. Και όντως οι Τούρκοι ιτηθήκανε, αλλά τη γλιτώσανε γιατί. Γιατί ήταν το σχέδιο να τους περικυκλώσουν και να τους εξουδετερώσουν. Και ο Παππούλας, λόγω ανικανότητος, δεν μπόρεσε να το κάνει. Ο Παππούλας, ο άνθρωπος, ο αρχιστράτηγος, δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει. Ενώ μπορούσε. Τους ξεφύγαν λοιπόν οι Τούρκοι. Μάλιστα, έχουν περιγραφεί και πράγματα παράδεκτα, όπου μάλωναν οι αξιωματικοί της αεροπορίας του στρατού με τις αεροπορίες του ναυτικού. Και αναγκαζόταν μία από τις δύο αεροπορίες να την αφήσει να κάθεται. Περιγράφεται περίπτωση που Έλληνας αεροπόρος, γεμάτος βόμβες, βρέθηκε πάνω, νομίζω, από το ΟΥΣΑΚ, όπου ήταν όλο το δυναμικό, το στρατιωτικό των Τούρκων. Οι αποθήκες, τα όπλα τους κτλ. Τα εκρηκτικά. Δηλαδή, αν το είχε βομβαρδίσει, θα είχε τελειώσει. Και δεν είχε λάβει τέτοιες εντολές και έφυγε. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τραγικά. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε αυτή η μάχη, το σκάσαν οι Τούρκοι, υπήρχε μια επιλογή να τους πάνε του κυνηγού, να τους κυνηγήσουν. Οπότε εκεί δεν θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στην Αγία, θα έχει τελειώσει. Τους αφήσαν και φύγανε και έγιναν συμφωνίες και μετά. Οι σύμμαχοι, όταν είδαν αυτό που συνέβη, θορυβήθηκαν. Ξέρετε, ορισμένα πράγματα βγαίνουν από τα παραλυπόμενα. Θορυβήθηκαν οι σύμμαχοι και προτείνανε στην ελληνική κυβέρνηση τότε συνθηκολόγηση, δηλαδή να πάμε σε συνομιλίες και ειρήνευση, με την Ανατολική Θράκη δικιά μας, οριστικά, και την περιοχή της Σμύρνης αυτονομημένη με ελληνική χωροφυλακή ή με χωροφυλακή συμμαχική υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, αλλά ουσιαστικά ελεύθερη. Ήταν πολύ καλές αυτές οι προτάσεις. Αλλά ο Γούναρης τις απέρριψε. Γιατί είπε, τους έχω βάλει κάτω, τι θα κάνω, θα κάνω την εκστρατεία της Άγκυρας, θα μπω στην Άγκυρα, θα την κάψω την Άγκυρα και τελείωσε. Αυτό μέχρι να το αποφασίσει, να το συζητήσουν στην Κιουτάχεια, να πει ο Δούσμανης την άποψή του, να πει ο στρατηγός την άποψή του, να πει ο Γούναρης, να πει ο Σαριγιάννης, να πει ο Παππούλας κτλ, τράβηξε πίσω ο Κεμάλ και οχυρώθηκε. Οχυρώθηκε σε ένα πράγμα απόρθητο. Τρεις γραμμές μέσα σε φοβερά βουνά. Όταν λοιπόν πήρε εντολή ο ελληνικός στρατός, 70.000 στρατός, να ξεκινήσει, πήρε κάτω από άσχημες συγκυρίες. Πάλι θα γινόταν διάτρης του μετόπου, αν ο πρίγκιπς Ανδρέας, ο οποίος ήταν φελός ο άνθρωπος στρατιωτικά, αλλά ήταν αδελφός του βασιλιά και καθότι οι κυβερνήσεις είχαν στηριχθεί στον βασιλιά και στην αυλή και τα λοιπά, δεν τολμάγανε να τραβήξουν ταυτάκι, υπάκουε σε εντολή που του είχε δώσει ο αρχιστράτηγος να διατρήσει το μέτωπο και να προχωρήσει η μεραρχία του. Αυτός αρνήθηκε. Και βέβαια αρνήθηκε και έσωσε τα παιδιά, αλλά θα είχε επιτευχθεί στο τέλος η είσοδος στην Άγκυρα, θεωρητικά, θα είχε καεί η Άγκυρα και αυτό θα είχε κοστίσει πάρα πολύ στον Κεμάλ. Γιατί την υποστήριζε Λυσσαλέα. Όπως δεν έχουμε πει και άλλη φορά, τα γαλλικά αρχεία, που οι Γάλλοι ήταν αναφανδόν εναντίον μας, παρουσιάζουν μια άποψη και λένε πως αν οι Έλληνες καταλάβουν την Άγκυρα, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να συνομιλήσουμε μαζί τους, να αλλάξουμε δρόμο. Και δυστυχώς πάλι δεν καταλάβαν την Άγκυρα,
η οποία σακάτεψε τον ανθό του ελληνικού στρατού και των Έλληνων αξιωματικών. Και βέβαια τα υπόλοιπα τα ξέρουμε και τα καταλαβαίνουμε. Όταν τελείωσε αυτό το δράμα, άλλες μονάδες, είπαμε, διαλύθηκαν, άλλες μονάδες εχμαλωτίστηκαν, άλλες μονάδες πολέμησαν και πολέμησαν γενναία, ανεξάρτητη μεραρχία, 13η ένα κομμάτι, το 542 και άλλα, έτσι. Όλο το βόρειο συγκρότημα, 60.000 στρατός, κοίταγε. Κοίταγε. Γινόταν χαμός κάτω, ο Κεμάλ είχε επιτεθεί στο ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού και το σακάτευε. Το δε βόρειο συγκρότημα, 60.000 άνδρες, κοίταγε. Και διατάχθηκε να εγκαταλείψει τη Μικρασία. Από αυτό ζητούσε ο πλαστήρας μια ομάδα, μια μεραρχία, για να κλειστεί στην Ερυθρέα και να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Διότι στις συνομιλίες, ξέρετε, που γίνανε και στα Μουδανιά και μετά, αν είχε κρατηθεί η Χερσόνησο της Ερυθρέας, το επιχείρημα θα ήταν πολύ πιο ισχυρό. Είπε λοιπόν ο πλαστήρας, ο οποίος ακολουθούσε μάχες οπισθοφυλακής, δώστε μου μια μεραρχία να κρατήσω την Ερυθρέα. Και του είπε ο Σκυλακάκης, αυτά που ξέρεις να τα αφήσεις, πλαστήρα, σήκω, φύγε για να γλιτώσω το τομάρι σου. Εγκαταλείπουμε όλη τη Μικρασία. Εκεί υπάρχει μια προδοσία. Γιατί 60.000 στρατός και άλλες 40.000 στη Θράκη δεν υπερασπίστηκαν τη Σμύρνη και αφήσαν τους Τούρκους να μπουν κύριοι. Γιατί. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί τους έπιασε η λύσα και το ότι έχασε ένα κομμάτι ο στρατός δεν σημαίνει τι. Διαλύθηκε. Διαλύθηκε ένα μέρος του. Συνελήφθη ένας στρατηγός, βεβαίως. Αλλά οι υπόλοιποι, μια στρατεία, 70.000 δεν είχαν πάθει τίποτα. Αυτοί δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτοί μπορούσαν να κινηθούν. Ποιος αρχιστράτηγος. Εγνωσμένης, διαταραγμένος. Του είπαν στη δίκη, είπαν οι κατήγοροι, φέρατε έναν άνθρωπο διαταραγμένο. Μια προσωπικότητα διαταραγμένη, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο οποίος δεν ήξερε τι γινόταν. Δεν ήξερε. Ζούσε στη Σμύρνη και οι μάχες γινόντουσαν στο Αφιόν, 600 χιλιόμετρα μέσα. Τα τηλεγραφήματα δεν ερχόντουσαν, γιατί οι Τούρκοι είχαν κόψει τους στήλους, είχαν κόψει τα καλώδια. Να φωνάζει, πολεμήστε δειλή. Πού ρε Χατζιανέστη. Τι, ποιος. Πολεμήστε δειλή. Ποιος να πολεμήσει. Αυτός που ήταν ένα χρόνο μέσα στη στέπα και δεν ήξερε τι τον περιμένει, εκεί θα κάτσει. Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα. Γιατί. Για να λέει ο Γούναρης στη Βουλή, ο Βενιζέλος πήρε μια περιοχή, εγώ δεκαπλάσια. Αυτό καμάρωνε ο Γούναρης. Ποια δεκαπλάσια ρε Γούναρη, που σου έκανε φού και μάλ και δεν ξέραμε πού να πάμε. Τέλος πάντων, όσοι γλιτώσανε περάσαν στα νησιά. Ήδη μετά την εκστρατεία στην Άγκυρα είχε ξεκινήσει μια αναταραχή στο στρατό να αλλάξουν τα πράγματα. Δημοκρατική αξιωματική, και εδώ εξηγούμε. Όπως είχε πει ο Πάγκαλος, όταν λέμε εμείς δημοκρατική, εννοούμε αντιδυναστική. Δεν εννοούμε, και το εννοούμε και στην ιστοριογραφία, όταν λέμε δημοκρατική αξιωματική, δηλαδή ο Πάγκαλος, έτσι, ο Κονδύλης, έτσι, ο Πλαστήρας, ο Μανέτας, ο Χαβίνης, ο Κολιαλέξ και τα λοιπά, αυτοί δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας που λέμε. Είναι εναντίον του θρόνου. Δεν θέλουν βασιλιά. Οπότε, όποιος δεν θέλει βασιλιά, έστω και χουντικός, τον λέμε δημοκρατικό. Έτσι. Δε Ζέρβας, Ντερτιλής, τα δημοκρατικά τάγματα μετά, δημοκρατική. Τι δημοκρατική. Όχι με αυτό που νομίζουμε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είχαν ξεκινήσει να κάνουν ένα κίνημα για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί βλέπαν ότι η Μικρασία χανόταν. Σε αυτό είχαν δίκιο. Υπήρχε δε και στην Κωνσταντινούπολη μια ομάδα στρατιωτικών που είχαν διωχθεί το 20 δημοκρατικό, να το πούμε έτσι, οι οποίοι προσπαθούσαν να συνεργαστούν με αξιωματικούς του μετόπου για να δημιουργηθεί ένα κίνημα το οποίο να αλλάξει την κατάσταση. Τελικά αυτό δεν δημιουργήθηκε, έγινε ό,τι έγινε και όταν φτάσανε στη Χίο, ο πλαστήρας ουσιαστικά, ο οποίος συνεργαζόταν, νομίζω το αρχηγείο ήταν στη Βίλα Λεμού, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή δεν εστερεί το και γνωριμιών, έτσι. Και ο πλαστήρας ήταν άνθρωπος του Βενιζέλου. Ήταν άνθρωπος του Βενιζέλου και είχε άριστες σχέσεις με την Πινελόπη Δέλτα. Πινελόπη Δέλτα ήταν κόρη πιανού του Μπενάκη. Μπενάκης δεν ήταν τυχαίος.
ήταν από τους πιο πλούσιους και σημαντικούς παράγοντες του βενιζελισμού και χρηματοδότης του βενιζέλ. Έτσι δηλαδή ο πλαστήρας ήταν άνθρωπος καθαρά βενιζελικός, ο οποίος και αυτός είχε μπει μέσα σε αυτές τις ίντριγκες, διότι πολύ σωστά έβλεπε πως δεν προχώραγε η κατάσταση. Δηλαδή δεν υπήρχε αξιωματικός, υπαξιωματικός άνθρωπος με ελάχιστο νιονιό που να μην καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα θα το χτύπαγε και μάλιστα θα το διέλυε. Έπρεπε να δοθεί άλλη λύση, να πάμε πίσω. Και ο ίδιος ο Χατζιανέστης ο Έρμος το είχε πει όταν ανέλαβε 2,5 μήνες πριν την καταστροφή και έκανε μια επιθεώρηση όλο. Τι είναι αυτή η εξέχουζα, λέει. Εδώ μας διαλύσουν οι Τούρκοι. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να αποφασίσει μόνος του αρχιστράτηγος. Έπρεπε να πάει στη Σμύρνη, έπρεπε να κατέβει στην Αθήνα. Θα πάω στην Αθήνα, λέει. Ποια Αθήνα, εδώ κι εγώ είμαστε. Να το συζητήσει με την κυβέρνηση. Με ποιον. Με τον Γούναρη, με τον Πρωτοπαπαδάκη, με τον Θεοτόκη. Τι καταλαβαίναν αυτοί, τι ξέραν αυτοί. Να πάρουν και την άδεια του Τατοίου και ξανά τούμπαλι. Πάμε καλά. Ο Κεμάλ, απόλυτος δικτάτορας, ήταν πάνω στο μέτωπο. Έλεγε εγώ θα αποφασίζω και δύο τις συνεργάτες μου και τελειώσαμε. Και όπως καταλάβετε, πέτυχε. Αυτά δηλαδή, αυτές οι αβελτηρίες, αυτές οι λιθιότητες, είναι μοναδικές στην ιστορία. Δεν έχουν το τέρι τους. Μπάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, και αποφασίζουν να ξεσηκωθούν, να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο το ονομάσανε Επανάσταση. Πήραν με το μέρος τους και τις μεραρχίες, νομίζω, 1η, 7η, 8η, 13η και το 542 περάσανε, μερικές ήταν και στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη ήταν ο Γονατάς, που ήταν μέραρχος. Ο Γονατάς ήταν βασιλικός, όμως μετριοπαθής βασιλικός, ήταν φανατικός. Και όλοι βέβαια αυτοί οι αξιωματικοί είπαν το γιατί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να σακατευτούμε έτσι, να ξεφτυλιστούμε έτσι, να κυνηγιόμαστε από τους Τούρκους. Από ένα στρατό που τον είχαμε νικήσει 7 φορές. Και αποφασίζουν να ξεσηκωθούν, καταλύουν τις αρχές της Χίου, κυρίως στη Χίου, και μετά με ένα μέρος του στόλου, όποιος διαφωνούσε τον περιορίσανε, παίρνουν το θορυκτό λίμνος, αρισμένα αντιτορπιλικά, και αποφασίζουν να κατέβουν στην Αττική, στην Αθήνα και να αλλάξουν τα πράγματα. Παίρνουν μαζί τους λοιπόν και το στρατό στη Λέσβο και φεύγουν με αργό τρόπο να φορτώσουν, και δεν ήταν όλα τα καράβια έτοιμα, να φορτώσουν κάπου 15.000 στρατό, να το φορτώσουν τα καράβια. Έξω από την Άνδρο έγινε η συνένωση των δύο σωμάτων, των δύο στόλων. Στο κατάστρωμα του Λίμνος ο πλαστήρας με τον Γονατά και πήρανε και τον Φωκά, ήταν ο Πετροπουλάκης αλλά αυτός παραφρόνησε και πήρανε τον Φωκά και κάναν την περίφημη Τριανδρία και αποφασίσανε να κατέβουν στην Αττική να λύσουν τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί? Διότι όπως είπανε η χώρα είχε διαλυθεί, ο στρατός είχε διαλυθεί και κινδυνεύαμε να περάσει ο Κεμάλ τη Θράκη και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ό,τι είχε κερδιθεί τα τελευταία χρόνια με αίμα, θα χανότανε λόγω του ότι πλέον η χώρα δεν είχε στρατό. Ο στρατός είχε διαλυθεί. Και βέβαια, διότι και οι μονάδες βγάλανε και διατάγματα η κυβέρνηση Γούναρη Πρωτοπαπαδάκη, η οποία εκείνη την εποχή έμαθε περίπου τι γίνεται και δεν ήξερε τι γινόταν. Έτσι. Όταν έμαθε το χάος, έμαθε ότι η Σμύρνη καίγεται, δεν ξέρανε τι γινόταν εδώ πέρα. Ο ένας έκανε τις ευθύνες των άλλων, ο Γούναρης επέβαλε λογοκρισία, απαγόρευσε τα πάντα. Κάτσε ρε Γούναρη, από πού και ως πού. Να κάνεις τι. Ο Τριανταφυλάκος, ο βασιλιάς, αναθέτει στον Τριανταφυλάκο, φανατικό αντιβενιζελικό. Και φτάνει ο στόλος στο Λαύριο και στέλνουν από το καράβι τηλεγράφημα να παραιτηθεί ο βασιλιάς, να μπει βασιλιά στη θέση του ένας εκ των διαδόχων, να δημιουργηθεί κυβέρνηση άχρωμη, αχρώου κυβερνήσεως, έτσι, η οποία να έχει την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων, διότι το πρόβλημα για αυτούς ήταν ότι ήρθε ο Κωνσταντίνος, τον οποίο δεν χωνεύαν οι Αγγλογάλοι φυσικό και επόμενο, γιατί στον πόλεμο ήταν με τους Γερμανούς. Έτσι αυτή η εξήγηση δόθηκε. Εν μέρει σωστά. Να οργανωθεί ο στρατός, να οργανωθεί ο στρατός, να έχουμε στρατό, δεν είναι αλλιώς. Βέβαια υπήρχαν 30.000 στη Θράκη που δεν είχαν πολεμήσει. Γιατί η Ανατολική Θράκη ήταν δικιά μας και δεν είχαν γίνει μάχες. Είχαν γίνει λίγες μάχες το 20, είχαμε ξεπαστρέψει τον Τζαφέρ Ταγιάρ και άλλους Τούρκους και Μαλικούς. Ο στρατός ήταν μια χαρά στη Θράκη. Εν πάση περιπτώσει,
Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι. Να οργανωθεί και ο στόλος, να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι μόλις τελείωσε αυτό το χάος και ο Κεμάλ κυριάρχησε στη Μικρασία, πλησίασε τα στενά, όπου τα στενά τα φιλούσαν οι Εγγλέζοι, τα φυλάγανε οι Εγγλέζοι. Και οι Εγγλέζοι ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι στους Τούρκους. Και είπε ο Κεμάλ, είσαστε αντίπαλοι μου, μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας έχει κηρυχθεί πόλεμος, ή με αφήνετε να περάσω στην Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη, ή σας κάνω πόλεμο. Τι να πούν οι Εγγλέζοι. Είχαν μείνει μόνοι. Τόσο καιρό ήταν οι Έλληνες που τους προστατεύαν. Και αρχίσαν να συζητάνε, να αντισταθούμε, να μην αντισταθούμε. Τους λέγανε και οι Γάλλοι, τρελοί είστε. Δείτε τι θέλει ο Κεμάλ, ρε παιδιά, και κάντε το χατήρι. Καταφέρουμε βόλτα. Οι Ιταλοί, σου λέει, τι γίνεται εδώ. Θα πολεμήσει η Μεγάλη Βρετανία. Εδώ λάκησαν και οι Εγγλέζοι. Τώρα, γιατί φοβηθήκανε. Ο Δε Τσόρτσιλ, ο Λόιντ Τζόρτζ, ο Μπόνα Λό, ο Κόρζον, λέγανε όχι. Θα πολεμήσουμε και δεν θα αφήσουμε τον Κεμάλ να πλησιάσει τα στενά, γιατί τα στενά αυτοί τα ελέγχαν. Πολεμήστε. Στέλνουν μήνυμα στις αποικίες. Οι αποικίες δεν το καταλάβαν, μόνο η Νέα Ζηλανδία ήθελε να στείλει κάτι. Και σου λένε τώρα, χαζοί είμαστε να πολεμήσουμε με τον Κεμάλ. Άσε να τα βρούμε, βεβαίως να τα βρείτε. Και ο Κεμάλ σου λέει, χαζός είμαι να τα βάλουμε τους Εγγλέζους. Άσε να τα βρω κι εγώ. Μπλοφάρανε, όπως κάνουν Τούρκοι πάντα. Και πάνε στα Μουδανιά και υπογράφουν την ανακοχή των Μουδανιών. Και λέει ο Κεμάλ, Μικρασία δικιά μου, Κωνσταντινούπολη δικιά μου, Ανατολική Θράκη δικιά μου, Δυτική Θράκη μισό δικιά μου, Θεσσαλονίκη να έχω βάσεις, ο στόλος ο ελληνικός δικός μου και τα μισά νησιά δικά μου. Σιγά ρε, να σου δώσουμε να πούμε και την Κεφαλονιά. Βεβαίως, δεν μας έβαλε κάτω. Ευκαιρία σου λέει τώρα, να τους τα πάρω όλα. Και να ανασυστήσω το Οθωμανικό παρελθόν. Ξέρετε, όπως έγραφε ο Πικρός, οι νεότουρκοι λειτουργούν μέχρι τώρα, γιατί και τώρα νεότουρκοι είναι. Και ο Ερντογάν νεότουρκος. Μη λέμε, μη γελιόμαστε τώρα. Ένα είναι το κόμμα στην Τουρκία, το Κεμαλικό. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτοί που έχουν μελετήσει το βλέπουν. Λένε διάφορα το τάδε. Ποιο τάδε. Το Κεμαλικό και οι παραφιάδες του. Κεμαλικοί έχουν το Οθωμανικό κόμπλεξ. Ήδη πριν την καταστροφή, αλλά και μετά, ο Κεμάλ καθόρισε. Όλη αυτή η περιοχή που λέει τώρα ο Ερντογάν γαλάζια πατρίδα είναι δικιά μας. Ποια νησιά, τα νησιά είναι δικά μας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και πιο πολλά από αυτά τα υπογράψαν στα Μουδανιά. Αγγλογάλοι και Τούρκοι. Οι Έλληνες δεν ήταν παρόντες. Εκλήθη μετά η ελληνική αντιπροσωπεία, ο Μαζαράκης και νομίζω κάποιος άλλος, αν και ο Σαριγιάννης, να πάνε να υπογράψουν. Δεν υπογράφω, λέει ο Μαζαράκης, θα υπογράψω, δεν υπογράψω. Τι να υπογράψει. Πήγανε στην Αθήνα και λέει, τι θα κάνουν τώρα, παιδιά. Τι θα κάνουμε. Έχουμε στρατό να τους σταματήσουμε στον Εύρο. Ποιο στρατό. Στρατιώτες έχουν φύγει, έχουν πάει στα σπίτια τους, έχουν χαθεί, έχουν σακατευτεί, έχουν διαλυθεί τα σώματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι αξιωματικοί, ποιοι αξιωματικοί μάλλον μεταξύ τους, μερικοί είναι στη φυλακή, ο Παπαναστασίου είναι στη φυλακή. Τι γίνεται. Εδώ δηλαδή έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Στο μεταξύ, μόλις μαθαίνεται ότι πλησίασε ο στρατός, ξεσηκώνονται οι βασιλικοί στην Αθήνα, να γυρίζει ο Κωνσταντινόπουλος με αυτοκίνητο και να φωνάζει με την Τουντούκα, μη φοβάστε, οι στασιαστές θα νικηθούν. Ο Τσόντος Βάρδας, ο Φρούραρχος, φανατικοί βασιλικοί αυτοί, να έχουν κάνει δικό τους κόμμα, να γυρίζουν επίστρατοι όπως το 16 με όπλα στο δρόμο. Άλλοι βενιζελικοί να έχουν εξοπλιστεί μαζί με τον Μπάγκαλο και να έχουν πάει στα γραφεία του Ελευθέρου Βήματος και να κάνουν εκεί γιάφκα και να λένε ετοιμαζόμαστε τώρα να πάρουμε την εξουσία. Πόλεμος κανονικός, εμφύλιος. Τέλος πάντων, κατεβάζει ο πλαστήρα στο στρατό, όποιος ήρθε, και μπαίνουν στη σειρά από το Φάληρο και ξεκινάνε να έρθουν στην Αθήνα. Κατεβαίνουν, μπαίνει ο στρατός μέσα, τους παρακολουθεί ο Άγγλος πρεσβευτής, ο οποίος λέει, παρότι είναι ταλαιπωρημένοι, είναι καλά στοιχισμένοι και επιθαρχημένοι. Μπροστά ο έρμος ο πλαστήρας μετάλογο, όχι μαύρος, από τον πόλεμο, τις κακουχίες, τη φυματίωση, μιλάμε σαν φάντασμα ήτανε. Ο γονατάς και ο πρωτοσύγκελος, τρεις εξωματικοί, και όλος ο στρατός με τα πόδια και ανεβαίνει, περνάει λεωφόρο Συγκρού, φτάνει στην Αθήνα, πιάνουν τα πόστα, κατεβαίνει έξω από τα ανάκτορα ο πλαστήρας και τον επιφημεί ο κόσμος. Ρε παιδιά, τους λέει, τι επιφημείτε. Νικημένοι είμαστε, χαμένοι γύρισαμε, το κεφάλι κάτω, σταματήστε με χειροκροτάτε. Και αναλαμβάνει η Επαναστατική Επιτροπή, η οποία είναι 12 μελής.
καλεί τον Ζαΐμι να αναλάβει, ο Ζαΐμις, παλαιός πολιτικός, βρίσκεται εξωτερικό, δεν αναλαμβάνει, και αναλαμβάνει ο Σωτήριος Κροκυδάς στη θέση του, με υπουργό εξωτερικών τον Νικόλαο Πολίτη. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός εξωτερικών παλιότερα του Βενιζέλου, που έχει αξία στο εξωτερικό. Και δύο είναι οι στόχοι, τρεις είναι οι στόχοι. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουν με τους παλιούς, με τους αντιπάλους, την κατάσταση. Να κανονίσουν να φύγει ο βασιλιάς, να οργανωθεί ο στρατός στη Θράκη, τουλάχιστον να οργανώσει ένα στρατό, δηλαδή τι μπορούν να κάνουν, έτσι. Και από την άλλη, να πιάσουν τους συμμάχους, να τους παρακαλέσουν να δουν πώς μπορούν να τους βοηθήσουν. Επειδή όμως θεωρούν ότι είναι ανίκανοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, στέλνουν τηλεγράφημα στο Βενιζέλο και του λένε, κύριε Βενιζέλο, στο Παρίσι ζούσε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος όλη αυτή την περίοδο, ήταν κι αλλού, αλλά στο τέλος ήταν στο Παρίσι και στο Παρίσι ο Βενιζέλος συνεβούλευε την κυβέρνηση. Και η Βενιζελική έλεγε διάφορες απόψεις στο Γούναρη, ο οποίος τις πέταγε στα σκουπίδια. Και να συλληφθούν οι υπέτη της μικρασιατικής καταστροφής και να περάσουν από δίκη. Αυτό χτύπησε άσχημα. Συνέλαβαν λοιπόν την κυβέρνηση, τους έξι, συνάλλους δύο αξιωματικούς και τους είχαν σε κράτηση. Μόλις μαθεύτηκε αυτό, ξεσηκώθηκαν οι ξένοι πρεσβευτές να μην τους πειράξουν. Γιατί? Ο πρεσβευτής της Αγγλίας, ο πρεσβευτής της Γαλλίας, ο Μαρσηγή, ο Λίντλεϊ, μην τους πειράξετε, μην διανοηθείτε. Γιατί αυτό? Δεν κατάλαβες, τους λέει ο πλαστήρας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Βεβαίως και θα είμαστε μαζί σας, αλλά θα τους περάσουμε τα τακτική δικάσιμα. Βεβαίως, του λένε αυτοί, αλλά τι, σε κανονικό δικαστήριο. Πού θα τους πάρετε, σε στρατοδικείο? Ακόμα δεν έχουν σταθεί δικαστήριο. Να πάει σε κανονικό δικαστήριο. Όχι, του λέει ο πλαστήρας, σε στρατοδικείο. Και αρχίζει μια κουβέντα, τι θα τους κάνουνε. Τι θα τους κάνουν, τι θα τους κάνουνε. Περνάει ένας μήνας, κυβερνάει την Ελλάδα η Επαναστατική Επιτροπή μέσω της κυβέρνησης Κροκυδά και στη συνέχεια διώχνεται αυτή η κυβέρνηση και έρχεται μια κυβέρνηση πιο κοντινή στους επαναστάτες. Στόχος τους είναι πρώτα-πρώτα, εκτός των άλλων, να σπιτώσουν τους πρόσφυγες, να δουν τι θα τους κάνουν. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν έρθει από τη Μικρασία. Άρρωστοι, πεθαίνουν στους δρόμους, μέσα σε εκκλησίες, σε σχολεία, όπου βρούνε. Άρρωστοι, τύφος, χολέρα, σύφυλλοι, τα πάντα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς? Κοιμώνται έξω, πεθαίνουν έξω, γεννάνε έξω. Τι θα κάνουμε, λέει ο πλαστήρας, χανόμαστε. Βοηθήστε μας. Τους λέει ο Άγγλος πρεσβευτής, κοιτάξτε παιδιά, εάν κάνετε τόσο το ζόρικο και εκτελέσετε τους προτέτειους, ξεχάστε τη βοήθεια. Θα δημιουργήσετε τόσο άσχημες εντυπώσεις στην Ευρώπη, Η Ευρώπη που στάζουν τα χέρια της αίμα εδώ και 10 αιώνες, θα στεναχωρείτε από αυτό που κάναμε και να σταματήσετε και να τους αμνηστεύσετε. Ο πλαστήρας και ο γονατάς το σκεφτήκαν οι άνθρωποι, γιατί τους λέει, εντάξει, θα τους σκοτώσουμε. Αλλά η Ελλάδα θα κερδίσει κάτι? Αν είναι δηλαδή να τους σκοτώσουμε και να πάμε παρακάτω, ας τους να ζήσουν, να ζήσει ο ελληνικός λαός. Πείτε μου. Η θανατική ποινή υπήρχε. Στη Γαλλία μέχρι το 68 είχαμε αποκεφαλισμούς. Υπήρχε. Για κάποιους λόγους. Κοιτάξτε, αυτοί φοβόντουσαν το εξής. Μην ξεφύγουν τα πράγματα, αφού είχε φτάσει πια το πράγμα στα άκρα, είχαμε φτάσει στα κάγκελα. Μην ξεφύγει η κατάσταση και το πληρώσει η δυναστεία. Δηλαδή το πληρώσει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θα έφευγε και έφυγε, αλλά μην το πληρώσει και ο Γεώργιος και οι πρίγκιπες. Αυτό φοβόντουσαν. Γιατί μαζί με τους συλληφθέντες ήταν και ο πρίγκιπς Ανδρέας. Ο πρίγκιπς Ανδρέας, ο οποίος ήταν στο μέτωπο, τα έκανε όπως τα έκανε σαλάτα, έφυγε πριν την καταστροφή και τον συλλάβανε και του έλαβε κι εσύ. Είσαι κι εσύ υπαίτιος. Το κατηγορητήριο ήταν σκληρό. Είστε προδότες, με εκούσια απόφαση παραδώσατε φρούρια και πόλεις της πατρίδας στον εχθρό, τη Μικρασία δηλαδή, διότι τη Θράκη την παραδώσαν αυτοί. Τη Θράκη την παραδώσαν οι επαναστάτες. Επίσης, βάλατε έναν άνθρωπο άσχετο να δικήσει το στράτευμα, δεν κάνατε φοβερά λάθη, δεν δεχτήκατε τις νουθεσίες των συμμάχων, φέρατε με δημοψήφισμα νόθο τον Κωνσταντίνο και δημιουργήσατε, δώσατε στους συμμάχους
το πάτημα να μας χτυπήσουν κτλ. Κτλ. Ένοχοι εσχά της προδοσίας. Πέφτουν απάνω λοιπόν οι πρεσβευτές και άλλοι. Ο πρεσβευτής της Σουηδίας, ο πρεσβευτής της Ολλανδίας, όλοι τους αποφεύγανε. Πλαστήρας και ο γονατάς το σκεφτήκανε. Έλα όμως που οι πιο κάτω αξιωματικοί και ο Πάγκαλος από πάνω είχαν λυσάξει και φωνάζανε να τους σκοτώσουμε, μάλιστα ο Πάγκαλος, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, που ήταν υποστράτηγος τότε, έτσι επειδή ήταν πολύ αψίκορος, σκόπευε πριν ξεκινήσει υπόθεση να συλλάβει χίλιους και να τους εκτελέσει. Μπαμ, μπαμ. Του είπε ο πλαστήρας, κάτσε καλά ρε, του λέει, σοβαρέψου, δεν κάνουμε τώρα αυτά, να σκοτωθούμε και μεταξύ μας. Τον εμάζεψε, αλλά ο Πάγκαλος αυτά έκανε. Δεν ήταν τυχαίο στρατιωτικός ο Πάγκαλος. Ο στρατιωτικός ο Πάγκαλος ήταν πολύ καλός, γιατί αυτός αναδιοργάνωσε τη στρατιά στον Εύρο, ένα διαλυμένο στρατό και απαράδεκτο τον έφτιαξε, έκανε 10-11 μεραρχίες εξαιρετικές, για να μπορέσει ο Βενιζέλος στη συνθήκη της Λοζάνης να πατήσει λίγο πόδι, έτσι. Διότι ο Κεμάλ ζητούσε, είπαμε, που λέει ο λόγος, και τη Σαλαμίνα. Σιγά σιγά λοιπόν. Αν δεν έχει στρατό, δεν μπορεί να είναι σοβαρό. Καλά ή κακά, έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, και ξεσηκώνται οι αξιωματικοί και του λένε: κοίταξε, πλαστήρα, αν δεν του σκοτώσει, θα ξεσηκωθούμε εμεί και θα κάνουμε επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Και από την άλλη μεριά λέει ο πλαστήρα: πώ εγώ μπορώ να του αφήσω να ζούνε. Θα έρθει το στράτευμα σε τέτοια αναταραχή που δεν μπορέσω να το οργανώσω. Εγώ πρέπει να έχω το στράτευμα τώρα που είναι πικραμένο, βασανισμένο, θέλει εκδίκηση, να το έχω ικανοποιήσει, να το ικανοποιήσω, τουλάχιστον με αυτό. Και με αυτό το γνώμονα πήγε η δίκη. Ήτανε μισή δίκη, ξέρετε, μισή δολοφονία. Διότι μέσα σε 10 μέρες, 11 μέρες, βγήκε το Νοέμβρη, έτσι, του 22, βγήκε το αποτέλεσμα. Ήτανε 12 μάρτυρες υπεράσπισης και 12 μάρτυρες κατηγορίας. Τους χτυπήσαν πάρα πολύ άσχημα. Οι απολογίες τους ήταν σοβαρές. Ήταν πολύ σοβαρές οι απολογίες, αλλά το δικαστήριο, το οποίο αποτελεί τον πρόεδρο των Οθωναίων και με μια πλειάδα αξιωματικών, δημοκρατικών, αντιβασιλικών, βενιζελικών, εξτρεμιστών, πολύ ζόρικια, Μαμούρης, Χαβίνης. Χαβίνης μάλιστα τους είπε, καλά ρε, δεν τρέπεστε, τους λέει. Και ξεχάσατε τον Αβαρίνο. Ξεχάσατε ρε ποιοι μας ελευθερώσανε. Και τα βάλατε μαζί τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά. Πήγαμε στο άλλο άκρο. Ο Βενιζέλος έχει προταθεί και έχει πάει στη Λοζάνη, γιατί έχει ξεκινήσει η συνθήκη της Λοζάνης, η συνέδριο της Λοζάνης, συνδιάσκεψη. Προσπαθεί να φέρει βόλτα την κατάσταση, διότι απέναντί του έχει τις μεγάλες δυνάμεις και μια Τουρκία η οποία έχει κερδίσει και νομίζει ότι μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Εκπρόσωπος των Τούρκων, των εθνικιστών τώρα πλέον, είναι της Άγκυρας, είναι ο Ισμέτ Πασάς, με άλλους μαζί, ο οποίος έχει λάβει εντολές από την Εθνοσυνέλευση και τον Κεμάλ στην Άγκυρα να μην κάνει πίσω ούτε ένα εκατοστό. Θα ζητάει συνεχώς πράγματα. Και όταν τον ζορίζουνε, δεν απαντάει, δίνει σήμα στην Άγκυρα, ρωτάει τι πρέπει να κάνει και συνεχίζει. Δεν έχει εμπειρία, αλλά έχει συνεργάτη του τον Σοβιετικό Υπουργό Εξωτερικών, τον Τζιτσέριν, ο οποίος είναι σπουδαίος. Δηλαδή, κατεβαίνουν στη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία ξεκινάει ακριβώς τότε που τελειώνει η δίκη, κατεβαίνουν, είναι διεθνή συνθήκη. Όχι μόνο η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν παρουσιάστηκαν, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σοβιετική Ένωση, οι οποίες εμφανίστηκαν διότι είχαν θέμα την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, το θέμα της Μοσούλης, το θέμα των στενών, πράγματα που καίγανε του Μεγάλη Βρετανία, ο Λόρδος Κόρζον, έτσι, ο οποίος είχε αναλάβει γενικά το παιχνίδι να φέρει κόντρα στους Τούρκους. Η γαλλική αποστολή, το θέμα των διομολογήσεων, το θέμα του Οθωμανικού χρέους, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Ουσιαστικά στη συνθήκη της Λοζάνης, θεσμικά, de jure, κατασκευάστηκε η Τουρκία σύγχρονη. Κατασκευάστηκε η Τουρκία σύγχρονη. Όπου προσπαθούσε ο Βενιζέλος για τα καλύτερα. Προσπαθούσε για τα καλύτερα. Όσον αφορά τα δικά μας θέματα, γιατί είχαν δημιουργηθεί διάφορες επιτροπές στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης, είχαμε να συζητήσουμε για τα σύνορα, για τη Θράκη. Είχαμε να συζητήσουμε για την... τι είπατε? Βόρειο Ήπειρο, όχι.
Όχι, δεν πέρασε η Βόρειος Κύπρος. Δηλαδή, έγινε μια συζήτηση, αλλά επειδή υπήρχε ακόμα το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, ήταν ένα μπερδεμένο θέμα, τελικά μερικές περιοχές που είχαν ελληνικό πληθυσμό περάσαν στην Αλβανία, ενώ μπορούσαν να μην περάσουν στην Αλβανία. Υπήρχε το θέμα του Πατριαρχείου. Υπήρχε το θέμα των νησιών, που ήταν από τα πιο ζέροντα θέματα. Το θέμα των νησιών εμφανίζεται και σήμερα. Όσον αφορά το θέμα των συνόρων της Θράκης, τελικά ορίστηκε ο ποταμός Σεύρος ως σύνορο ανάμεσα στις δύο περιοχές. Η Ανατολική Θράκη πέραγε ουσιαστικά στα χέρια των Τούρκων. Τώρα θα δούμε τι έγινε και εκεί πέρα. Όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Του Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Λίμνος, Ήμβρος, Τένεδος. Του Κεντρικού Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Ανατολικά αυτά, Σάμος, Ικαρία και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, ενώ είχε συμφωνηθεί με τον Τιτώνη, το 19 και το Βενιζέλο παλιότερα, να αποδοθούν στην Ελλάδα εκτός της Ρόδου, το 22 στην Ιταλία ποιος είναι αφεντικό, ο Μπενίτο, ο οποίος θέλει και λέει μην το ξανασυζητήσετε, τα Δωδεκάνησα είναι Ιταλικά και θα παραμείνουν Ιταλικά. Σκάστε, τελείωσε αυτό. Ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν ήθελε να αρπαχτεί με μια από τις δυνάμεις γιατί είχε άλλα προβλήματα που τον καίγανε, έκανε πως δεν κατάλαβε και το άφησε. Μετά ήταν το θέμα, όσον αφορά τα νησιά, τα άλλα νησιά, οι Τούρκοι ζητήσανε την Ήβρο και την Τένεδο. Αυτά είχαν παραχωρηθεί και παλιότερα, γιατί είναι γύρω από τα στενά και έχουν ελληνικό πληθυσμό. Είπαν ότι η Λίμνος και αυτή τους πέφτει ή πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη και συζητήσανε για το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, γιατί θεωρούσαν ότι με βάση τα νησιά οι Έλληνες επιτεθήκαν στη Μικρασία. Βάση περιπτώσει έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και τελικά αποφασίστηκε να αποστρατιωτικοποιηθούν εν μέρη τα νησιά. Δηλαδή, όταν λέει ο Ερντογάν ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν στρατό, λέει ψέματα. Συνεχίζει το λαό μια μερική αποστρατικοποίηση για αυτό. Επίσης, είχαν πει και μάλιστα στη Θράκη, είχαν πει οι Τούρκοι, 30 χιλιόμετρα ένθεν κακήθεν να είναι ουδέτερα, να μην έχουν στρατό. Οι Τούρκοι ζούσαν πάντα, παρότι είχαν νικήσει, με το φόβο της επίθεσης της ελληνικής. Δεν περνούσε από το μυαλό του πως ένας στρατός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στρατός, μπορούσε έτσι να υποχωρήσει. Και φοβόντουσαν και οι Ανατολίτες και ήταν καχύποπτοι. Και φοβόντουσαν τον ντου που μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες, το οποίο γι' αυτό και οργανωνόντουσαν από τον Πλαστήρα και τον Πάγκαλο, στην Ανατολική Θράκη. Και φοβόντουσαν την Ανατολική Θράκη, θα τους την πάρουν οι Έλληνες. Και εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Διότι νικήσανε μεν οι Τούρκοι, νικήσανε χάρη στη δική μας αδυναμία, αλλά και ο στρατός ήταν πολύ καταπονημένος. Δεν ήταν ένας στρατός που μπορούσε να αντέξει πόλεμο. Μάλιστα, υπάρχει μια άποψη πως τον Μπλαστήρα τον είχε ακούσει ο Κεμάλ. Γιατί στις μάχες που γίνανε όταν διαλύθηκε το νότιο συγκρότημα του Τρικούπη, ο Πλαστήρας ήταν εκεί με το 542 και κατέλαβε μια ορεινή θέση, το Ερικμέν, στο οποίο οι Τούρκοι την πατήσανε. Δηλαδή, μέσα στο γενικό χαμό, ο Πλαστήρας, σε μάχες που έδωσε τότε, εκτός από τις μάχες οπισθοφυλακής μετά, που ήταν πολύ καλές, τους έφερε σε δύσκολη θέση και ανάγκασε τον Τούρκο μέραρχο να αυτοκτονήσει. Ρώτησε λοιπόν ποιος τον κράταγε και του είπανε, ο Πλαστήρας του είπαν οι Τούρκοι, ο Σαϊτάν Καβαλάρ. Επίσης τον έκανε Καραπιπέρ, γιατί είχε μαύρο άλογο, έτσι, ήταν μαύρος καβαλάρης. Και μάλιστα είχε μάθει ο Κεμάλ και ο Ινωνού ότι είχε αναλάβει τα ενία της χώρας ο Πλαστήρας και τον φοβόντουσαν. Διότι ο Πλαστήρας δεν είχε χάσει μάχη στη Μικρασία. Και μάλιστα, αν τον είχαν βοηθήσει και άλλοι αξιωματικοί, θα είχε φέρει τους Τούρκους σε πολύ δύσκολη θέση. Δυνάμεις των Τούρκων σε πολύ θέση. Θεωρείται ότι μάλιστα, νομίζω, στο Σαλιχλή, όπου είχε αποφασίσει να τους μπλοκάρει με τη βοήθεια του Ιππικού, το Ιππικό για κάποιους λόγους δεν ήλθε να τον βοηθήσει. Και βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Πλαστήρας και κατέβηκε από το άλογο και με τον πιστόλι πολέμαγε ο ίδιος. Το Ιππικό τότε εδικείτο από τον μέραρχο Καλίνσκι και επιτελάρχη είχε ποιον, τον Παπάγο.
Φανατική, βασιλική και οι δύο. Μάλιστα, ο Καλίνσκι ήταν πεθερός του Παπάγου. Και η στάση αυτή του Καλίνσκι και του Παπάγου δημιουργεί ερωτήματα. Γιατί τον αφήσαν τον πλαστήρα έκθετο. Ενώ μπορούσαν κάλλιστα να τον βοηθήσουν, γιατί είχαν το υπηκό. Το υπηκό είναι ένα όπλο το οποίο κινείται ταχύτατα και μπορείς να φέρεις τον αντίπαλο σε πολύ δύσκολη θέση. Με το υπηκό και μάλλον μας ακάτεψε. Είχε 7.000 σπαθιά. Όταν εμείς είχαμε 1.700. Λάθη. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, οι συζητήσεις στη Λοζάνη ολοκληρωθήκαν το Γενάρη, όσον αφορά τα ελληνικά θέματα, το Γενάρη του 23. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την απέτηση του Ινωνού να του δώσουμε αποζημίωση. Ο Ινωνού είπε, α, και το άλλο θέμα, συγγνώμη, το Πατριαρχείο βέβαια, που ήταν και αυτό ένα θέμα, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το διώξουν το Πατριαρχείο και τουλάχιστον να έχει μόνο, καμία υπάρξει στο Πατριαρχείο, τέλος πάντων έγινε μια προσπάθεια, επενέβησαν και τα άλλα Πατριαρχεία και Εκκλησίες της Ευρώπης και της Αμερικής και το Πατριαρχείο διατήρησε την παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως ως πνευματικός και πολιτιστικός παράγων και όχι ως διοικητικός παράγων. Διότι είπαν οι Κεμαλικοί, τα προνόμια των Οθωμανών τελειώσανε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωσε. Το παρελθόν έληξε. Σε αυτό είχαν δίκιο. Οπότε δεν μπορούμε να διατηρήσουμε θεσμούς με Οθωμανική παράδοση. Έχουμε τώρα άλλα πράγματα. Το κράτος μας είναι σύγχρονο, λαϊκό. Οπότε ναι, μεν ανεχόμαστε, αλλά μέχρι εκεί. Άλλος αγώνας. Μάλιστα, στις συζητήσεις, οι Τούρκοι ζητούσαν να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών. Το θέσαμε αυτό το θέμα, που ήταν σημαντικότατο θέμα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αλλά οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης να κάτσουν στη Δυτική Θράκη. Και το δέχτηκε αυτό ο Βενιζέλος με την προϋπόθεση το Πατριαρχείο να κάτσει στην Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες να κάτσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή ήταν πάνω από 170.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Ενώ οι μουσουλμάνοι της Θράκης ήταν κάπου στα 100.000 περίπου. Της Θράκης, γιατί είχαμε και στη Μακεδονία. Γενικά και στη Θεσσαλία 550.000 μουσουλμάνοι φύγανε, έγιναν 32 συναντήσεις, οι πιο επίπονες όλης της συνδιάσκεψης και των διεθνών θεμάτων. 32 συναντήσεις γίνανε για να καθοριστεί η ανταλλαγή των πληθυσμών. 1.300 ήρθανε στην Ελλάδα και 550.000 μουσουλμάνοι από Κρήτη, από Θεσσαλία και από Μακεδονία, Ανατολική και Θράκη, περάσαν απέναντι. Ήτανε η μεγαλύτερη μετακίνηση μέχρι τότε στην ιστορία. Νομικά καθοχυρωμένη από διεθνή συνθήκη. Βεβαίως, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε πόσοι πληθυσμοί μετακινηθήκαν. Πάνω από 15 εκατομμύρια. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Πολωνία πήγε πιο δυτικά, ένα κομμάτι το πήρε η Ρωσία, η Γερμανία, μιλάμε εκατομμύρια Γερμανοί και Γερμανόφωνοι, εγκαταλείψανε την Ανατολική Ευρώπη από τις Βαλτικές χώρες, από την Πολωνία, από την Προσία, από τη Σιλεσία, για να πάνε στη Γερμανία. Πάνω από 15 εκατομμύρια. Έγινε το κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί φίλοι, το θέμα λοιπόν της αποζημίωσης το θέτει ο Ινωνού. Οι μεγάλες δυνάμεις κάπου τους μαζεύανε τους Τούρκους και κάπου τους αφήνανε. Δεν δηλαδή, κρατούσαν μια επαμφωτερίζουσα στάση. Ο Βενιζέλος δεν μπορούσε να δεχθεί αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ, στην Αθήνα είχαν ζωρίσει τα πράγματα. Οι επαναστάτες θεωρούσαν ότι ο Βενιζέλος κολυσιεργεί. Ο Βενιζέλος παραχωρεί. Και κάναν μια μυστική σύσκεψη στις αρχές Μαΐου του 23 και αποφασίσανε να αντικαταστήσουν τον Βενιζέλο με τον Αλεξανδρή. Και στέλνουν τον Αλεξανδρή στη Λοζάνη, λέγοντας τον Βενιζέλο, εσύ κάτσε στην άκρη. Υποτίθεται ο Αλεξανδρής για να είναι πιο απαιτητικός και να μην δέχεται τις απόψεις των Τούρκων και τους συμμάχους οι οποίες τις δέχονταν. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά δεν συνέβη, διότι και ο Αλεξανδρής που πήγε στη Λοζάνη δεχότανε τις συμβουλές του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος τότε στέλνει ένα τηλεγράφημα και λέει «Σταματάμε τις διαπραγματεύσεις, γιατί η Τουρκία απαιτεί αποζημιώσεις, πολεμικές αποζημιώσεις, ετοιμάστε το στρατό». Του είναι ένα τέτοιο τηλεγράφημα στον πλαστήρα. Και ετοιμάζεται το στρατό στη Θράκη και δημιουργείται ένα σχέδιο
Εγώ έχω διαβάσει στις 29 Μαΐου είχαν κανονίσει, που έπεφτε Δευτέρα ή Τρίτη, να επιτεθεί ο στρατός στα σύνορα, όπου είχε συγκεντρωθεί πάνω από 110.000 στρατός, ο στόλος να φύγει και να αρχίσει να βομβαρδίζει τα Δαρδανέλια, και ο ναύαρχος Χατζηκυριάκος ήταν μέσα στο κόλπο, πάγκαλος αρχηγός, και η Ανατολική Θράκη να κατακτήθηκε πάλι από τους Έλληνες. Αυτό το μάθανε οι Εγγλέζοι και όπως σας είπα, ύψιστο ενδιαφέρον τους είναι να μην τραυματιστεί η Τουρκία. Και επειδή ήταν σίγουροι ότι αυτό θα πετύχαινε, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα οι Κεμαλικοί να κρατήσουν την Ανατολική Θράκη, επεμβαίνουν το Σαββατοκύριακο που είχε φύγει ο Βενιζέλος και του λένε «Λευτεράκι», το λέω έτσι λίγο απλά, «μη στεναχωριέσαι, έλα κάτω και οι Τούρκοι δεν ζητούν αποζημίωση». Έπεσε δηλαδή η ειδοποίηση και τους είπανε «εδώ μαζευτείτε». Βλέπετε ότι από τότε αυτοί που δημιουργήσαν την Τουρκία, μέχρι και σήμερα που μιλήσατε για την Κύπρο κτλ., υπήρχε πιθανότητα να σταθεί το καθεστώς στην Τουρκία αν χάνανε στην Κύπρο. Θα γκρεμιζότανε την άλλη μέρα. Η χώρα αυτή δίνει την εντύπωση ισχυρού κτλ. Μπορεί να είναι. Όμως, είναι ένα συνοθήλευμα λαών και καταστάσεων που μια οποιαδήποτε στρατιωτική ήττα, διότι αυτό είναι που τους ενώνει, θα την γκρεμίσει και θα την δημιουργήσει εκ νέου σε άλλο πράγμα. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι δεν θέλουν να πειραχτεί. Επενέβησαν λοιπόν και τότε και τον μαζέψαν τον Ινωνού μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και ο Ινωνού εκεί που έκανε το ζόρικο, το βούλωσε. Μάλιστα, έχει διατηρηθεί η άποψη πως τις συζητήσεις που κάνανε με τον Βενιζέλο, του έλεγε ο Ινωνού, ο οποίος βέβαια έπαιρνε άδεια από την Άγκυρα και ό,τι έκανε, το ζητούσε να του δώσει άδεια η Άγκυρα. Ό,τι του λέγανε, δεν απαντούσε, ρώταγε την Άγκυρα και αυτή του λέγανε «Λευτεράκη, δώσε κάτι γιατί θα με κρεμάσουν στην Άγκυρα», είχε πει τότε. Και του έδωσε ο Βενιζέλος το τρίγωνο του Κάραγατς. Δηλαδή, ο Εύρος είναι σύνολο, ένα κομμάτι βορείως, ένα τρίγωνο είναι ανατολικά, είναι δυτικά του Εύρου, δηλαδή είναι στην αριστερή όχθη. Και τους το έδωσε επειδή δεν τους δώσαμε αποζημίωση. Τον Ιούλιο του 1903, αγαπητοί φίλοι, υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Δημιούργησε και συμπάθειες και αντιπάθειες. Όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, σε εκείνη τη στιγμή ήταν το μόνο που μπορούσαμε να πετύχουμε. Εάν είχαν αλλιώς τα πράγματα και αν ο ελληνικός στρατός και αυτοί που τον δικούσαν και αυτοί που τον κυβερνούσαν λειτουργούσαν πολύ πιο σωστά, δεν θα είχαμε φτάσει εκεί που φτάσαμε. Θα ήταν, βεβαίως μπορεί να είχαμε χάσει τη Μικρασία, μπορεί να γίνει διαφορετικό, αλλά δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που φτάσαμε, το οποίο σημάδεψε την ελληνική ιστορία μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, σημαδεύτηκε η ελληνική ιστορία. Είναι τραγικά τα όσα συνέβησαν και πριν και κατά τη διάρκεια της περίοδου και μετά. Είναι χαρακτηριστική μια φωτογραφία που υπάρχει από την παραλία της Μύρνης μετά την καταστροφή, όπου Τούρκοι με γάντζους μεταλλικούς που τους έχουν ρίξει μέσα προσπαθούν να ανασύρουν πτώματα, μπας και έχουν χρυσά δόντια και δεν να τους τα πάρουν. Όπως και το περίφημο Ολλανδέζικο καράβι, το οποίο εταιρεία Ολλανδέζικα, η οποία πήγε και μάζεψε τα κόκαλα των σφαγμένων, που είναι οι Τούρκοι, τους είχαν και σε εκείνη δεν τους θάβανε, δεν είχαν ας πούμε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί στο Ιστίπεθρο, και τα πήρε για λίπασμα. Και σταμάτησε το καράβι, δεν ξέρω, στο Κερατσίνι και τα λοιπά, κάτι να αυτό. Και από τότε ακόμα κακούνται οι κατάρες των προσφύγων σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σκληρός και απάνθρωπος είναι ο κόσμος. Αγαπητοί φίλοι, ερωτήσεις. Πείτε μου. Κάποια χρόνια πριν είχα πάει στη Πέργαμο. Μάλιστα. Και η αρχαία Πέργαμος από τη Νέα έχει 60 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς την αρχαία Πέργαμο, όλη η παραλία ήταν γεμάτη κανόνια που σημαδεύανε τα νησιά μας. Τα νησιά, βέβαια. Εμείς δηλαδή
δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα που μας λένε αυτοί οι δημοστρατηγικοποίησεις. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε κουβέντα. Όμως τι γίνεται. Η ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα δεν είναι η ίδια με την τουρκική ιστορία. Όπως είπαμε, οι αγαπημένοι μας σύμμαχοι φτιάξανε την Τουρκία, η οποία έτσι πως φτιάχτηκε δεν μπορούσε να σταθεί καλά στα πόδια της, γιατί ήταν μια κατασκευή, έτσι πήρανε δεκάδες λαούς, τους εκμουσουλμανίσαν, τους θεωρούσαν μουσουλμάνους που δεν ήτανε και κάνανε αυτό το πράγμα και ξέρουν πολύ καλά πως πιθανόν να διαλυθεί. Και δεν θέλουν με τίποτα να διαλυθεί η Τουρκία. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και το περνάμε στον ντούκου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπήκε η Τουρκία, δεν βγήκε από μόνη της η Τουρκία. Τη βγάλανε, την προστατέψαν την Τουρκία να μην μπει στον πόλεμο. Και βάλαν την Ελλάδα. Την Ελλάδα τη βάλαν υποχρεωτικά στον πόλεμο. Και αυτό το ξέρουν οι Έλληνες. Γι' αυτό τις δώσανε μετά για τα λιγότερα τα δωδεκάνησα. Διότι μπήκε μέσα στον πόλεμο και αναλογικά με τον πληθυσμό της η χώρα σακατεύτηκε. Σακατεύτηκε κυριολεκτικά. Έμεινε, όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 45, η Τουρκία ήταν 19 εκατομμύρια και η Ελλάδα ήταν 7. Είχε χάσει 500.000 ανθρώπους και άλλο ένα εκατομμύριο σακατεύτηκε γιατί βγήκε φυματικό. Έτσι, η πείνα μας είχε σακατέψει. Αυτό δεν τους ένοιαζε. Και μετά ο εμφύλιος, ο οποίος εξυπηρετούσε και την Τουρκία. Έπρεπε να αποδείξει η Αμερική ότι υπάρχει κομμουνισμός κάπου. Καταλαβαίναν οι Αμερικάνοι τι σημαίνει κομμουνισμός, όταν οι κομμουνιστές είχαν πολεμήσει για τα μούτρα τους και είχαν χάσει 25 εκατομμύρια. Σιγά σιγά. Οι Αμερικάνοι το καταλαβαίναν. Διότι όταν ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πολεμούσαν οι Ρώσοι και σφαζόντουσαν, πεθαίνανε κατά χιλιάδες. Για να μπορούν οι Αμερικάνοι να κάνουν διακοπές στο Μαϊάμι. Σιγά σιγά. Στείλαν στρατό βέβαια στην Ευρώπη. Πόσο, 405.000 νεκρούς είχε η Αμερική. Και στον Ειρηνικό, εκεί έπαιξε το ξύλο. Το ξύλο το άσκημο έπεσε στον Ειρηνικό, όχι στον Ατλαντικό. Λοιπόν, τι μιλάμε. Όταν λοιπόν είπε ο Τρούμαν, παιδιά, έρχεται ο κομμουνισμός, ποιος κομμουνισμός του λένε. Εδώ οι κομμουνιστές, οι Σοβιετικοί, μας προστατέψανε. Σκοτωθήκαν αυτοί για να μην σκοτώνουν τα παιδιά μας. Όχι, παιδιά, έρχεται ο κομμουνισμός. Ποιος κομμουνισμός. Έρχεται ο κομμουνισμός. Πού τον είδατε, στην Ελλάδα. Και ήρθε ο Ζαχαριάδης. Απλά πράγματα. Και ήρθε ο Ζαχαριάδης και τα έκανε σαν τα μούτρα του. Σαν τα μούτρα τα έκανε. Δεν πήγε σε... Βεβαίως υπήρχε τα Δεκεμβριανά, υπήρχε τρομοκρατία. Θα τα δούμε αυτά όποτε θέλετε. Και η λευκή τρομοκρατία και η κόκκινη. Υπήρχε. Αλλά τι θα πει το ΕΑΜ και τα λοιπά. Δεν ήταν δύο και τρεις άνθρωποι, ολόκληρη οργάνωση. Ας προσέχανε. Ας προσέχανε που είναι αυτό το πράγμα. Και ήρθε το πάνω κάτω στην Ελλάδα. Και η μόνη χώρα η οποία πολέμησε τον άξονα και είχε 10 χρόνια και εμφύλιο ήταν η Ελλάδα. Ποιος ήταν στην Ευρώπη. Κάτι έγινε στην Ιταλία, τίποτα. Κάτι πήγε να γίνει στη Γαλλία, τίποτα. Η Ισπανία είναι πριν τον πόλεμο, είναι άλλο. Ισπανία είναι, ούτε μπήκε στον πόλεμο, είναι άλλο Φράγκο. Ορίστε. Είναι αλήθεια σε αυτά που λέτε. Ο παράγοντας, ο ξένος, Άγγελ Πορτοκάλι, ήταν πάλι και το 22 και το 20 μας είχαν την εθνή του δράτος για δικούς τους λόγους. Σωστό. Και σωστό. Τώρα λοιπόν το βλέπουμε τέτοιο πράγμα να επαναλαμβάνεται. Πάλι μας εξοπλίζουν, μας κάνουν, μας δείχνουν να φοβερίζουν τους Τούρκους, να τους έρθουν όπως και να μην διαλυθούν όλα αυτά τα πράγματα. Και ήρθε το τραγικό γεγονός του σεισμού. Έτσι. Ένας Ερντογάν να θέλει λεφτά, πού θα τα πάρει τα λεφτά. Ήδη έχει κατεβάσει την ΡΑΚΑ από τα σκέλια και περιμένει ότι θα γίνει από την Ευρώπη και πάλι θα τον ξαναγαπήσουν και πάλι εμείς θα γίνουν παρίες. Βεβαίως. Αυτό είναι το διατάφτα το σημερινό. Το σημερινό διατάφτα. Συνεχίζεται η ιστορία. Εγώ σας λέω και με την άδειά σας που κάνουμε αυτές τις εισηγήσεις, πιστεύω να μην σας κούρασα, γιατί είναι επίκαιρες. Είναι 100 χρόνια πριν, αλλά να καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές εμείς οι Έλληνες λέμε, ας πούμε, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και είπανε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, γιατί κρατάει ίσες αποστάσεις. Δηλαδή, το θήτη με το θύμα.
και σου λέει πρώτα βρείτε τα. Γιατί υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει 85 εκατομμύρια και είμαστε 11. Είμαστε 9. Εκεί είναι ξεκινάει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με τους Τούρκους που έχουν μια θέση σημαντικότατη, είπαμε, και ελέγχουν και τους μουσουλμάνους εν μέρη προς την Ανατολή και είναι και η μόνη χώρα μουσουλμανική που έχει εδώ κοντά, που έχει ας πούμε ένα εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκό, δυτικό προφίλ. Δεν είναι ας πούμε Αφγανιστάν, δεν είναι Μουτζαχεντίν ας πούμε, είναι πιο ας πούμε. Από την άλλη βέβαια, υπάρχει το βαθύ κράτος στη Δύση, το οποίο στηρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά που λέγονται τον Ερντογάν, θα τραβήξουν τα αυτάκι, πάμε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και τη βάλαν σε πόλεμους. Κήρυξε τον πόλεμο τους τελευταίους 3 μήνες στη Γερμανία. Ούτε ένας φαντάρος Τούρκος δεν στραμπούλησε το πόδι του. Και μετά τη βάλανε, την πήγανε και τη βάλαν σε πόλεμους. Να χτυπιέται ο Τρούμαν, ξέρετε τι είπε, η περίφημη ομιλία του στο Κογκρέσο το Μάρτιο του 1947, το δόγμα Τρούμαν, πριν το Μάρσαλ. Ξέρετε τι είπε, κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά αν χάσουμε την Ελλάδα, χάνουμε την Τουρκία. Άρα δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να μην χαθεί η Τουρκία. Στο μυαλό λοιπόν της Δύσεως, έτσι, του συμμαχικού παράγοντα, η Ελλάδα είναι το μπαστούνι της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει την Τουρκία. Μα αφού είναι λοιπόν η Ελλάδα ο βοηθός μας, για να μην την καταπιούμε, λένε οι Τούρκοι. Να την καταπιούμε. Και η Δύση λέει ναι, μεν, αλλά δεν σε αφήνει, αλλά σε πηγαίνει. Είναι σαν ένα κουτάβι που το αφήνει να το δαγκώνει. Και δεν μιλάει. Ποιος να μιλήσει. Εδώ πέρα αφήστε την Αμερική. Αμερική είναι Αμερική. Μην εκπλαγούμε και δούμε τα 35 να πηγαίνουν. Να πηγαίνουν εκεί. Εγώ το είμαι σίγουρος. Πιάστε την Ενωμένη Ευρώπη. Είμαστε μέλη της Ενωμένης Ευρώπης, δεν είμαστε. Είμαστε σε ΟΚ. Εδώ οι επενδύσεις γίνονται εκεί, δεν γίνονται εδώ. Δεν κατάλαβα. Εδώ οι ΟΚΙΚΙΤ βρίζουν την Ελλάδα και χαδεύουν την Τουρκία. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Ούτε μια επένδυση δεν γίνεται στην Ελλάδα ΟΚΙΚΙ. Γιατί? Γερμανική, γαλλική, ιταλική, δεν καταλαβαίνω. Και γίνονται όλα στην Τουρκία. Να μην τους αναχωρηθεί η Τουρκία. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιο πλαίσιο, τι θα κάνει η Ελλάδα, όπως λέτε εσείς, τι να πει. Μια φορά είπε και το πλήρωσε. Μια φορά είπε και το πλήρωσε. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά, όταν φτάσουμε προς τα τέλη του 20ου αιώνα. Μια φορά έκανε τον άγριο, μαζευτήκαν οι Τούρκοι και το πλήρωσε. Είμαστε καλά. Δεν έχει περιθώριο η Τουρκία να χάσει. Έτσι και έχει. Με αυτά που γίνονται τώρα, βλέπετε τι γίνεται. Διαλύθηκε η μισή Τουρκία. Και αυτό στα εκατομμύρια τα δίνει σε αεροπλανοφόρο. Τα δίνει σε αεροπλανοφόρο τα δισεκατομμύρια. Δεν τα δίνει στον κόσμο του. Αυτό που μας κάνει εντύπωση αρέσει σε μερικούς. Το ότι έχω μια μάζα που μπορώ να την εκμεταλλευτώ βολεύει κάποιους. Έτσι, βολεύει. Άμα μπούμε στα μύχια της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, όλοι οι πάντες είναι υπάλληλοι μας και ένας είναι ο στόχος μας να χρησιμοποιούμε όλους μέχρι αηδίας για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά μας, θα καταλάβουμε γιατί. Δυστυχώς, οι χειρότεροι δάσκαλοι στην εξωτερική πολιτική είναι οι Βρετανοί. Αυτοί διδάξαν τους Αμερικάνους, τον ένα, αυτοί, οι Αγγλέζοι, οι οποίοι είναι μόνο να κυβερνάνε τα κύματα, όλοι οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν τους τα είχε πει ο Μεταξάς. Τους είχε πει, κύριοι, εμείς θα μπούμε στον πόλεμο, μας πάτε για πόλεμο. Η Ελλάδα του 39, ξέρετε τι ήτανε. Πείνα και δυστυχία. Πείνα και δυστυχία. Ακούγεται και λένε, ο Μεταξάς και έκανε εξοπλισμούς. Ποιους εξοπλισμούς, ρε. Που είχαν τα παιδιά, πήγαν στην Αλβανία, είχαν παπούτσια, τους κόψαν τα πόδια. Ποιους εξοπλισμούς. Ο ίδιος τα γράφει. Στο ημερολογείο του ίδιος τα γράφει. Μπήκαν στην Κοριτσά και λέει, πού πάμε, τρελάθηκα, φοβάμαι. Γιατί δεν πανηγύριζε. Γιατί ξέρει, τον περίμενε. Έτσι. Και τους είπε ο Μεταξάς στους Εγγλέζους στο Τατόι. Γιώργιος εκεί μπροστά, όλοι παρέα. Ο πράκτορας τους, ο Γιώργιος ο Β'. Και τους λέω Μεταξάς, ρε παιδιά, αφού θα το ξέρω, θα μπούμε στον πόλεμο. Θα σακατευτούμε. Γιατί βοηθάτε την Τουρκία και δεν φοράτε εμάς. Αφού η Τουρκία. Εννοούσε ότι η Τουρκία δεν θα μπει. Το ήξερε. Μα τυχαία πέθανε. Το ήξερε ότι η Τουρκία δεν θα μπει. Και τους είπε, δεν θα τη βάλουνε. Την προστατεύουνε. Το έλεγε ο Ίντεν.
Το έλεγε ο Τσόρτσιλ. Καλύτερα να μείνει ουδέτεροι. Καλύτερα. Ενώ εμείς θα μπούμε στον πόλεμο. Κοίτα, του το αποπλαστήρας. Δεν τρέπεστε, ρε, λέει. Βάλατε την Ελλάδα, μια χώρα που δεν είχε παντελόνι να φορέσει. Τη βάλατε να τα βάλει με το χειρότερο στρατό του κόσμου. Ξέρετε τι ήταν η Βέρμαχτ. Την έκανε τη Γαλλία, την τζαλάκωσε σε ένα μήνα τη Γαλλία. Μεγάλη, υπερδύναμη Γαλλία. Την τζαλάκωσε σε ένα μήνα. Και βάλαν τα παιδιά πάνω στα Αλβανία, στη Μακεδονία, να χαθούν. Γιατί βοηθάτε την Τουρκία, λέει, και όχι εμάς. Γιατί έτσι θέλουμε, του λένε, έτσι γουστάρουμε. Δεν τους εγκλέρεις θα τα βάλεις. Ορίστε. Ναι, βέβαια. Στο μυαλό των Αμερικάνων είναι. Γιατί, διότι έχει το Αιγαίο και χωρίς το Αιγαίο και την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει Τουρκία. Διότι είναι η επέκταση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Καταλάβατε γι' αυτό. Στο μυαλό των Αμερικάνων, στο μυαλό της Δύσεως, ποια Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία στηρίζουν την ισχύ της Δύσεως στον κόσμο. Κάτσε ο Αμερικάνος τώρα στο Οχάιο να ασχοληθεί τώρα με τη Σαλαμίνα. Ούτε ξέρει που πέφτει. Ούτε οι υπουργοί τους. Δεν πήγε ο δικός μας τον Τραμπ και δεν του δίνει σημασία. Μιλάει για τα δικά του, έλεγε αυτός. Άντε ρε, σω. Τι να κάνουμε, αφού είναι υπερδύναμη. Δεν τα μεριά τα βάλουμε. Παρακαλάμε, λέμε να τα έχουμε καλά. Είμαστε ο αδύνατος που χτυπιέται. Και οι Τούρκοι ξέρουν ότι δεν μπορούν να πουλήσουν αγριάδα. Αλλά επειδή τους χρειάζονται, τους χαϊδεύουν. Και από την άλλη μεριά είναι όπως είπε ο κύριος. Είναι 80 εκατομμύρια με την κεφάλαια κάτω. Ο Έλληνας έχει απαιτήσεις. Ο Έλληνας έχει προσωπικότητα. Ο Έλληνας είναι μοναδική προσωπικότητα. Ο μέσος Τούρκος το πρωί τι τρώει, καμιά ελιά, κανένα τουρσί, το πολύ. Ο Έλληνας θέλει και το έτσι, και το κρουασάν, και το φρεντοτσίνο, και το καπουτσίνο. Τι να κάνουμε, αυτά πληρώνουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τώρα το φεδρίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλύτερα. Ορίστε. Να σα πω κάτι. Δεν ξέρω, έχει υπάρξει στο διαδίκτυο κάποια κείμενα που λέγονται dossier secret de la triple entente. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι τα αρχεία, μετέφρασα, ναι, της τριπλής συμμαχίας, της πλήσης συνεννόησης. Και λέει πράγματα ότι υπό Βενιζέλος, ας πούμε, τα οποία είναι λίγο άσχημα. Για ποιον είναι το Βενιζέλο? Ναι, ότι λέει τώρα εδώ πέρα, ο Βενιζέλος, μισό λεπτό να σας πω, λοιπόν, ο Γάλλος ιστορικός Εντουάρ Τριό, ο οποίος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο μελετά τα αρχεία του και το ξέ, για να εξηγήσει την πολιτική του Βενιζέλου, εντυπωσιάστηκε, λέει, από τις ανήθικες αδυναμίες και τους παραλογισμούς που προέρχονταν από τις βιότητες της Αντόντ απέναντι στην ουδέτερη Ελλάδα. Βέβαια. Εντάξει, πήγε γονός. Και... Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αντάτιφοι δυνάμεις της συνεννόησης ήρθαν και μας πάρανε στον πόλεμο, έτσι. Ήθελε και ο Βενιζέλος, βέβαια. Ναι, παρασκηνιακά και ζητούσε από τις μεγάλες δυνάμεις να μην να μπλοκάρουν, να πεινάσουν οι Έλληνες ουσιαστικά και να αναγκαστούν οι Έλληνες. Εντάξτε, ήτανε, το έχουμε πει αυτό τώρα, μπορούμε να επανέλθουμε μια φορά σε κάποιο μάθημα να τα δούμε αυτά πάλι του Εθνικού Δικαστήριου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είχαν φτάσει τα πράγματα σε τέτοια άσχημη φάση, είχε χωριστεί η χώρα στα δύο, είχε δύο κυβερνήσεις, μια στην Θεσσαλονίκη, η μεν της Αθήνας ερωτοτροπούσε με τους Γερμανούς, της Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη είναι πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι τυχαία πόλη. Εκεί καταλήγει όλη η Μεσευρώπη. Ποιο άλλο, πού θα πάει, στην Τεργέστη, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Αίγυπτος είναι από κάτω. Δηλαδή η Ασία και η Αφρική. Επίσης, η Θεσσαλονίκη τότε ήταν Εβραιόπολη, ήταν το κέντρο, είναι η δεύτερη Ιερουσαλήμ. Και εδώ το θέμα του Μικρασιατικού, το οποίο έχει ως συνέχεια, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμπλέκεται και το εβραϊκό ζήτημα. Το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το λαμβάνουμε υπόψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος, πήγαν εκπρόσωποι του Διεθνούς Σιωνισμού, ο οποίος είχε κέντρο τη Γερμανία, το Βερολίνο, έτσι, τότε, και είπανε στον Κάιζερ, εάν νικήσεις, προτίθεσαι να φτιάξεις εβραϊκό κράτος με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Και ο Κάιζερ είπε, το σκέφτομαι, βεβαίως. Γιατί? Γιατί είχε ανάγκη από αυτό. Διότι ένας πόλεμος και παγκόσμιος θέλει τρομακτική χρηματοδότηση. Το μαθαίνουν αυτό οι Εγγλέζοι, οι οποίοι λένε, δεν μπορούμε να χάσουμε
τη χρηματοδότηση και μετά από 1-2 χρόνια, έτσι, λίγο αργότερα, και τ' άλλα, βγαίνει η διακήρυξη Μπάλφουρ που λέει, παιδιά, άμα νικήσουμε εμείς, θα σας δώσουμε την Παλαιστίνη. Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ την πραγματική. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κινδύνευε όταν μπήκε η Βουλγαρία στον πόλεμο με τη Γερμανία, διότι τότε τα γερμανικά στρατεύματα και τα αυστριακά φτάναν μέσω στη Βουλγαρία, έτσι, η Σερβία είχε ιτηθεί, βιαστήκανε οι σύμμαχοι να κατεβάσουν στρατό στη Μακεδονία για να προστατεύσουν τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, και στους Βαλκανικούς πολέμους το θέμα Θεσσαλονίκη, κατά την άποψή μου, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Διότι η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά παραδόθηκε, ο ελληνικός στρατός δεν κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη. Ο διάδοχος πήγαινε για το μοναστήρι, όπου ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 120.000 κατοίκους οι Έλληνες ήταν 19.000. Σιγά σιγά. Όταν του έλεγε λοιπόν ο Βενιζέλος, πάρε τη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος είπε, τι εσύ θα μου πεις ρε, πάνω, τραβάμε για το μοναστήρι. Ρε πάρ' τη Θεσσαλονίκη, και η ιστοριογραφία πολύ σωστά λέει ότι βεβαίως ζητούσε ο Βενιζέλος να πάρει τη Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη ήταν εμπορικός κόμβος, από το μοναστήρι συγκρίνεται τώρα, η οικονομία, το εμπόριο, εκπρόσωπος των αστών των εμπόρων Βενιζέλος, ναι, αλλά και κάτι άλλο. Αν δεν έμπαινε ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, ποιοι θα μπαίνανε? Οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι που ο στρατός τους ήταν αιμοδιψής και μπροστά από το στρατό τους ερχόντουσαν οι Βερχοβιστές του Ίλιντεν, όλοι αυτοί οι Μακεδόνες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είχαν αναρχοσυνδικαλιστικές αξίες και θα πέφτανε πάνω στον εβραϊκό πληθυσμό και τον σφάζαν όλο. Γιατί ο Βενιζέλος, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίος, επαναλαμβάνω, έχει γνωριμίες και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Και ως γνωστόν, το ισχυρό εβραϊκό κεφάλαιο δεν είναι ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Πορτογαλία. Το ισχυρό εβραϊκό κεφάλαιο, το Ρότσιλντ, έτσι, ήταν στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Πού ήταν? Λοιπόν, και με αυτούς συνεργαζόταν. Μην ξεχνάμε, τι λέτε, και είναι ακόμα, ψέματα θα πούμε. Μην ξεχνάτε δε, πως στους Βαλκανικούς πολέμους χρηματοδοτεί την Ελλάδα η τράπεζα Χάμπρο. Η τράπεζα Χάμπρο είναι εβραϊκή τράπεζα. Χρηματοδότες της αυλής της Δανικής και του Βενιζέλου. Και μια άλλη γαλλική τράπεζα. Αυτοί δώσαν χρήματα, δάνεια. Πώς κάνεις τον πόλεμο? Ο πόλεμος θέλει λεφτά. Η Γερμανία, Γερμανία γονάτισε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά έλεγε ο Χίτλερ. Το πισόπλατο χτύπημα. Γιατί? Γιατί τις είχαν κάνει εμπάργκο οι σύμμαχοι και τις στραγγαλίσαν οικονομικά. Στο τέλος η Γερμανία δεν ήταν ότι έχασε στα μέτωπα, είχε προβλήματα. Πίναγε ο λαός ο γερμανικός, δεν μπορούσαν πια, είχαν πέσει από την πείνα. Και παραδοθήκανε. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, η Ρωσία όμως τι γίνεται, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη και έχει το εξής χαρακτηριστικό, όπως είχε πει ο κύριος Μάζης, ο εκλεκτός συνάδελφος. Όταν τη ζωρίσεις, σκάβει το χωράφι της, το οποίο ξέρετε είναι πολύ πλούσιο. Το χωράφι της Ρωσίας δεν είναι Πελοπόννησος, είναι τεράστιο. Και άμα ζοριστεί, σκάβει το χωράφι και έχει πελάτες κάπου πιο κάτω. Έχει πολλούς πελάτες. Η δε Ευρώπη, όταν σοβαρευτεί, θα γελάσουμε. Κατά την άποψή μου, εγώ καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας είμαι. Όταν σοβαρευτεί η Ευρώπη αυτό το πράγμα, θα γελάσουμε και θα ευχαριστηθούμε. Κατά την άποψή μου. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τους φιλοευρωπαίους, εγώ ούτε θετικά ούτε αρνητικά αισθήματα έχω απέναντι στην Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όταν σοβαρευτεί αυτή η χώρα και κάνει και Wehrmacht, και κάνει και Wehrmacht, σου δώσω εγώ συγχαρητήρια. Πείτε μου. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχετε πει οπωσδήποτε και επανειλημμένα για την εκστρατεία αυτή της, που μιλήσαμε, για την Μικράσια. Ναι, ναι, η Μικράσια ήταν ελληνικός πληθυσμός. Μικράσια, τα παράλια. Όχι μόνο. Όχι μόνο, ήταν και μέσα. Όχι, στα παράλια δεν είχε μόνο Έλληνες, είχε και Τούρκους και Μουσουλμάνους πολλούς. Ναι. Δεν ήταν αυτό, ήταν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι. Η Ελλάδα οδηγήθηκε να ελευθερώσει τα παράλια αυτά για να τα κάνει ελληνικά και να κάνει αυτή την εκστρατεία. Και γιατί μετά εστάθη, μάλιστα και προς την Άγκυρα. Από ποιους δηλαδή προωθήθηκε? Την Άγκυρα. Το ξέρουμε ότι το
Κοιτάξτε, στην δηλαδή, εκστρατεία, όπως... όπως ποιος σκοπό είχε καταργεί και ποιος την όφησε να γίνει, είναι... αλλά άλλο τώρα φτάσει η Άγκυρα. Προσέξτε, στην Άγκυρα... Δεν πήγε, γιατί ακούμε όλες τις απόψεις. Δεν πήγαμε στην Άγκυρα να την κατακτήσουμε. Στην Άγκυρα πήγαμε, έτσι είπαν αυτοί που πήγανε στην Άγκυρα. Ναι, πήγανε, αποφάσισαν να πάνε στην Άγκυρα. Δεν πήγανε για να την κατακτήσουν την Άγκυρα. Πήγανε για να χτυπήσουν τον Κεμάλ στην έδρα του, να τον διαλύσουν και να του καταστρέψουν όλες τις επικοινωνίες. Όπου αυτός πια... Δεν πήγαμε για να ελευθερώσουμε τα παράλια. Δεν πήγαμε εμείς, εντάξει, να ελευθερώσουμε τα παράλια. Όπως πήγε ο ελληνικός στρατός από τη Λάρισα και κατέλαβε ένα τμήμα της Ηπείρου και της Μακεδονίας και της Θράκης, έτσι, και είπαμε, δεν είχε μόνο Έλληνες. Ναι, δεν είχε μόνο Έλληνες η Μακεδονία ελληνική, είχε πάρα πολλούς μη Έλληνες. Είπαμε, 500.000 μουσουλμάνους, Τούρκους δηλαδή, είχε Σλαβομακεδόνες, είχε Βουλγαρόφωνους, είχε Βλαχόφωνους, είχε ό,τι θέλετε, έτσι. Δεν είχε δηλαδή ο ελληνισμός στη Μακεδονία, ήταν πολλής, αλλά δεν ήταν όλος. Πάει αυτό. Το ίδιο γίνεται και σε παραλίες της Μικρασίας. Είχε πολλούς Έλληνες, οι οποίοι κινδυνεύανε από τους Τούρκους εθνικιστές. Μέχρι που εμφανίστηκαν οι Τούρκοι εθνικιστές, ήταν Οθωμανοί Τούρκοι, κάναν αγριάδες, αλλά πρόγραμμα οργανωμένο να εξαφανίσουν τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τα λοιπά, τους Χριστιανούς, εμφανίσαν οι Νεότουρκοι. Κάναν την Επανάσταση 1908, εγκατασταθήκανε στην Κωνσταντινούπολη και κάνανε το Σουλτάνο, τον είχανε, πώς το λένε, παπάβουλο. Οπότε τι να κάνουμε, οι κυβερνήσεις ήταν νεοτουρκικές και αρχίσανε με τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά, βαρέσανε τα καμπανάκια και αποφασίσανε τι, να εξαφανίσουν τις μειονότητες. Τους το είπαν και οι Γερμανοί που ήταν συμμαχοί τους, είπαν κοιτάξτε να δείτε κάτι, με τους Έλληνες μπαίνουν οι Εγγλέζοι και με τους Αρμένιδες οι Ρώσοι, ξεπαστρέψτε τους και ξεκινήσαν το ξεπάστρεμα. Το 11 νομίζω στη Θεσσαλονίκη ο Ταλάτ το είπε. Αυτούς ή θα τους κάνουμε μουσουλμάνους Τούρκους ή θα τους εξαφανίσουμε. Γι' αυτό και ο Κεμάλ όταν μπήκε στη Σμύρνη τους έσφαξε όλους. Την έκαψε τη Σμύρνη. Έτσι, γιατί σου λέει τελείωσε. Προτίμησε δηλαδή μια, αντί να πει φεύγετε, να τους διώξει, να... έκαψε και τα παλάτια, τον τα έκαψε όλα. Γιατί είναι αυτό πώς να σου πω, ο Γενίτσαρος έχει αυτή την νοοτροπία μέσα του. Να τα κάψει όλα. Έτσι, ο απόγονος του Αμερλάνου, πώς να το κάνουμε. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Καμία αντίρρηση, τουρκικός λαός είναι, γειτονικός, να είμαστε, βεβαίως. Αλλά αυτό που έγινε, έγινε. Λέω ό,τι θέλετε. Δεν μπορούσα να γνωρίζω ιδιαίτερα, αλλά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν πήρε η Ελλάδα τα 12. Τα πήρε, ναι. Από την Ιταλία. Ναι, αλλά και κάτι άλλο θα πήρε, μόνο τα 12. Ως νικήτρια χώρα κάτι θα πήρε. Από συνθήκες που γίνανε μόνο τα Δωδεκάνησα. Πήρε τα Δωδεκάνησα, ζήτησε τη Βόρειο Ήπειρο, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν του τη δώσαν αντίδραση η Ρωσία. Τα Δωδεκάνησα τα πήρε στο τέλος με μεγάλη αγωνία, τα δώσανε οι Ιταλοί και το Καστελόριζο. Το θεώρησαν οι Ιταλοί λόγω της νίκης. Λόγω του ότι είχαν ηττηθεί. Ναι, ήταν έτσι. Στους νικητές. Και τι άλλο πήρε και το Καστελόριζο. Και το Καστελόριζο. Κοιτάξτε. Αλλά κάτι πήρε και η Ελλάδα. Κάτι πήρε και η Ελλάδα, βέβαια. Είπατε, αφήσαν την Τουρκία. Η Τουρκία δεν πήρε τίποτα. Ναι, αλλά η Τουρκία δεν έχασε 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Αυτό είναι απ' όλα. Όχι, πάνω σε αυτό που είπατε. Δεν σα κατεύθυνε. Όχι, δεν έχασε. Εντάξει, αλλά δεν πήρε. Θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι την αφήσαν την Τουρκία απ' έξω και βέβαια. Την Ελλάδα, αλλά πήρε και η Ελλάδα. Ναι, όταν όμως. Ναι, όταν όμως τη βάλαν την Ελλάδα στον πόλεμο, δεν είχαν υπόψη να της δώσουν τα Δωδεκάνησα. Τη βάλαν στον πόλεμο. Τα Δωδεκάνησα δεν τα πήρανε. Θα τα πούμε αυτά άλλη φορά με τις κόντρες μεταξύ τους.